Γεια σου. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου, αν είσαι καινούριος. Για τους παλιούς που με γνωρίζουν και με ακολουθούν, θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μείνε, διότι είναι από τα πιο συγκλονιστικά, ανεπανάληπτα, απρόβλεπτα. Υπάρχει, είναι άνοιγμα το οποίο ισχύει, έτσι υπάρχει, είναι πραγματικό. Δεν είναι δική μου εφευρέσεως, είναι πάρα πολύ παλιό. Και θα κάνουμε απίστευτα πράγματα με πολύ δυνατές πληροφορίες, θα σου ξεκαθαρίσω πάρα πολλά πράγματα. Να κάνω μια διευκρίνηση τώρα, επειδή ανέβασα κάτι στην κοινότητα που έχει να κάνει πάλι με έναν αστρολογικό χάρτη, έχει να κάνει κυρίως όμως με τα λέγονται perfections, αυτά στα αγγλικά. Είναι μια αρχαία ελληνική μέθοδος όπου τι κάνεις, βλέπεις σε ποια ηλικία βρίσκεσαι και βλέπεις μέσα σε αυτό το χάρτη που ανταποκρίνεται η ηλικία σου, σε ποιο κύκλο ανήκει, εντάξει. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είσαι, ποια ηλικία να πάρω, ότι είσαι 44, πας εδώ ας πούμε, που είναι το 44, είναι ο ένατος οίκος και αφορά τα του ένατου οίκου. Θα στα εξηγήσω σε λιγάκι με λέξεις κλειδιά τι σημαίνει ο κάθε οίκος. Τώρα, επειδή κάποιοι με ρωτάτε, α, εγώ κλείνω γενέθλια σε 5 μέρες και μπαίνω εκεί, θα κοιτάξεις τον καινούριο οίκο. Αν είσαι πάνω σε εξάμηνο, κοιτάζεις τον οίκο στον οποίο βρίσκεσαι τώρα, αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και όταν μετά από 6 μήνες περάσει, μπει στην ηλικία που είναι να μπει, στον αριθμό που είναι να μπει, θα κοιτάξεις το επόμενο. Είναι οι προκλήσεις, όμως είναι και η ευλογία. Λοιπόν, αυτό είναι έτσι για να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Αν τώρα είναι λίγες μέρες όπου θέλεις ένα μήνα, ας πούμε, για να περάσει, να μπει σε άλλο οίκο, σε άλλη ηλικία, κοίταξε να δεις. Κοίτα λίγο το παλιό τι σημαίνει, τι ήθελε να σου πει, ποιες ήταν οι εμπειρίες που πέρασες, γιατί θα σου χρησιμέψει για την επόμενη στιγμή, για τον επόμενο ένα χρόνο, για τους επόμενους 12 μήνες. Πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, να σας εξηγήσω πολύ πολύ λίγα. Άκου, είναι πολύ σημαντικές πληροφορίες, καλό θα ήταν να τα ακούσεις. Υπάρχουν οι χρόνοι από κάτω, άμα θες πας κατευθείαν στην ανάλυση, αλλά καλό θα είναι, μείνε λίγο να σου εξηγήσω. Φυσικά θα επιλέξεις έναν αστρολογικό χάρτη να δεις με ποιον συντονίζεσαι, με τι συντονίζεσαι, για να δεις την πληροφορία. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από αστρολογία, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις τον προσωπικό σου αστρολογικό χάρτη. Μπορείς όμως και να το χρησιμοποιήσεις, να πάρεις τις πληροφορίες από την επιλογή σου και να κάνεις και μία, αν θέλεις έτσι, και να κάνεις και μία, ένα καθρέφτισμα δηλαδή. Να σας πω κάτι, να ξεκαθαρίσω πρώτα απ' όλα κάτι. Οι μεταπτώσεις που λένε, αν όσοι γνωρίζετε, όσοι το έχετε πει, που λένε οι αστρονόμοι κτλ., δεν ενδιαφέρουν αστρολογία. Μετάπτωση σημαίνει ότι υπάρχουν τα constellations, υπάρχουν οι αστερισμοί. Ξέρω εγώ, ο αστερισμός του Λέοντα, ας πούμε. Εντάξει, όπου άλλο πριν 2.500 χρόνια, άλλη τοποθέτηση έχει σημερινή εποχή λόγω των μετακινήσεων, έτσι. Την αστρολογία δεν ενδιαφέρει το πράγμα. Αυτό έχει απαντηθεί και από άλλους αστρολόγους, αρχαίους διδάσκαλους, όπου από την αρχή λέγανε ότι η αστρολογία, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, δεν έχει καμία σχέση με τους αστερισμούς. Τώρα, το ότι έχουν την ίδια ονομασία είναι άλλο θέμα. Εντάξει. Η αστρολογία είναι αυτό που κάνουμε, έχει να κάνει με την ψυχή. Η αστρονομία εκείνη την εποχή, τα αρχαία χρόνια λέγανε, η αστρονομία είναι το σώμα του σύμπαντος, η αστρολογία είναι η ψυχή του σύμπαντος, η ψυχή του κόσμου. Απλά πράγματα. Εντάξει, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Τι σημαίνει όμως τώρα η αστρολογία, με τι έχει να κάνει? Θέλει λοιπόν να σου πει το εξής, ότι εδώ ποια είναι η ροή μας, έτσι, ποια είναι η διαδικασία μας. Η αστρολογία, αυτό το οποίο σου λέει, είναι ότι είναι μια κωδικοποιημένη γλώσσα και στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι η κίνηση της ψυχής. Η κίνηση της ψυχής, η κίνηση του ατόμου στους οίκους. Θα σου εξηγήσω τι σημαίνουν οίκοι εντός ολίγου για να καταλάβεις ότι αυτά υπάρχουν στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι ένας χάρτης καθημερινότητας. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επίσης, στην αστρολογία, όπως είπαμε, είναι ένας κωδικός, ένας κώδικας γλώσσα, είναι μια κωδικοποιημένη γλώσσα. Εννοείται ότι πολλές φορές οι αναλύσεις που κάνω εγώ, έτσι θα μιλήσω για τον εαυτό μου, μπορεί να κάνω να μην συμπίπτουν στο 100% με αυτά τα οποία θα ακούσεις, όμως σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάτι σε αφορά. Το κλειδί όμως είναι ένα. Άκου τη διέστησή σου, άκου το ένστικτό σου. Αυτό είναι. Εγώ μπορεί να λέω, όχι. Άκου και το ένστικτό σου. Εντάξει, σε αυτό που θα κάνουμε δηλαδή, θα ακούσει και το ένστικτό σου. Οι οίκοι λοιπόν από αρκετά των χρόνων, από πάρα πολύ παλιά χρόνια και από ανθρώπους μάλιστα του πνεύματος που ασχολήθηκαν επισταμμένα με την αστρολογία. Υποκράτης, ναι, ο Υποκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας, ο Σωκράτης γνωρίζαν αστρολογία και μάλιστα έχουν αναφέρονται σε αστρολογικές, ο Όμηρος, αναφέρονται δηλαδή σε αστρολογικές, sorry, το ήμουρθω Όμηρος και έπρεπε να το πω οπωσδήποτε.
Και αναφέρονται σε αστρολογικές αναφορές. Θα μπορούσα να γίνω και λίγο πιο προχωρημένος. Ξέρω ότι θα ακουστεί λίγο περίεργο, αλλά και ο Χριστός έχει αναφερθεί σε αστρολογικά δρόμενα και η Βίβλος αναφέρεται σε αστρολογικές κατευθύνσεις, σε αναφορές. Το αφήνω εδώ, δεν χρειάζεται να επεκταθώ περισσότερο, διότι δεν είναι κάτι, πώς να σας το πω, κακό. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να είναι τόσο πολύ έτσι που έχει πάρει στη σημερινή εποχή και είναι τόσο πολύ τη χτυπάνε αστρολογία. Χτύπα τον αστρολόγο, όχι την αστρολογία. Εντάξει, λοιπόν, τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε να σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό το οποίο θα κάνουμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνουμε θα πάμε ανά οίκο. Θα σου εξηγήσω με λέξεις κλειδιά τι σημαίνει ο κάθε οίκος, ποια είναι η δυναμική του και θα ανοίξω και τα ρο. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό θα δεις τι έρχεται, μάλλον τι υπάρχει, με τι συντονίζεσαι, τι θέλει να σου πει, ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα. Ελπίζω να έχεις ήδη επιλέξει χάρτη, ποιος είναι ο χάρτης με τον οποίο συντονίζεσαι. Αν θέλεις να επιλέξεις και δύο και τρεις είναι ok, από μένα εγώ δεν έχω θέμα, γιατί μάλλον θέλεις να πάρεις πολλές πληροφορίες, αλλά θα σου δώσω και εδώ, έστω και με έναν χάρτη θα πάρεις τόσες πολλές πληροφορίες, που θα είναι υπέρ αρκετές. Πάμε να σου πω πώς ονομάζανε στην αρχαία Ελλάδα τους οίκους, πώς τους λέγανε. Και θα δεις ότι έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Ο πρώτος λέγεται Ανατολή, λέγεται ο Ερωτών επίσης και είναι ο εαυτός μας. Ο δεύτερος οίκος ονομάζεται Αναφορά, έχει να κάνει με τα αποκτήματα, έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με τις αξίες, πράγματα αξίες δηλαδή, αυτοκίνητα, σπίτια, κοσμήματα, λεφτά. Ο τρίτος οίκος λέγεται Θεά, γιατί εκεί βρίσκεται σε έξαρση η Σελήνη. Ο τέταρτος οίκος λέγεται Υπόγειον. Δεν είναι καθόλου τυχαία η ονομασία, διότι ο τέταρτος οίκος έχει να κάνει με το χαμηλότερο σημείο του χάρτη, δηλαδή τη γη, το χώμα, ότι όλα καταλήγουν στο χώμα κάποια στιγμή. Ο πέμπτος οίκος έχει να κάνει με την καλή τύχη. Ναι, όντως, είναι η τύχη, είναι το ρίσκο, είναι ότι μπορεί να παίξουμε ένα λαχείο και να κερδίσουμε κτλ. Ο έκτος οίκος ονομάζεται κακή τύχη. Όντως δεν θεωρείται θετικός οίκος, είναι σκληρός οίκος και έχει να κάνει με τη φροντίδα, με την υγεία μας, με την προσοχή. Έχει να κάνει με το χώρο της εργασίας, χώρος της εργασίας και τους συναδέλφους. Ο έβδομος οίκος λέγεται Δύσης. Εντάξει. Ο έβδομος οίκος έχει να κάνει με το άλλο μας μισό, έχει να κάνει με τις σχέσεις μας, έχει να κάνει με τους συνεργάτες, έχει να κάνει επίσης και με τους φανερούς εχθρούς. Ο 8ος οίκος λέγεται επικαταφορά. Ο 8ος οίκος ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, ανήκει σε σκορπίσιες, πλουτόνιες με τη νέα μέθοδο, με τις νέες εποχές, ας πούμε, αναλογία στην αστρολογία, Σκορπιός και Πλούτονας. Όμως είναι η αναγέννηση, είναι ο θάνατος, είναι τα λεφτά των άλλων και είναι ένας οίκος όπου επίσης έχει και σεξουαλικό προσδιορισμό, όπου δηλώνει εκεί καθαρά την σεξουαλική ενέργεια, η οποία πολλές φορές όμως εκφράζεται χωρίς συναίσθημα. Δεν είναι τυχαίο που βρίσκεται και σε ζώδιο του νερού για πολλούς και διάφορους λόγους, λόγω των υγρών, συγχωρέστε με, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως επίσης τα ζώδια του νερού και κυρίως από μελέτες, έρευνες που έχουν γίνει, σας το λέω έτσι εντελώς αναφορικά, το ζώδιο του καρκίνου, του εγώκερου και του σκορπιού είναι εκείνα τα ζώδια τα οποία, και μετά είναι πιο τελευταίο των ιχθύων, είναι εκείνα τα ζώδια τα οποία όσον αφορά στην εκπόρνευση μπορούν να αποθήσουν, να σκοτώσουν εντελώς το συναίσθημα, να είναι ψυχρά, ψυχραμένα. Εντάξει. Γι' αυτό σας λέω υπάρχει μια λογική εξήγηση σε ό,τι έχει να κάνει με τους οίκους, τον αστρολογικό χάρτη κτλ. Στο επόμενο έχει να κάνει με τον ένατο οίκο, είναι ο Θεός. Έτσι λέγεται. Ο ένατος οίκος ανήκει στο Θεό. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Προσέξτε, οι αρχαίοι Έλληνες έχουν ονομάσει αυτόν τον οίκο Θεός. Όχι Θεοί, Θεός. Λοιπόν, και εννοείται ότι ό,τι βρίσκουμε μέσα σε αυτές τις τοποθετήσεις πλανητών αφορούν πρόσωπα, καταστάσεις, αν έχουν θετική προσέγγιση τότε μας δίνουν προστασία, ευλογία, αν έχουν δύσκολες όψεις τότε εκεί σημαίνει και πρόκληση. Ο Θεός επίσης έχει να κάνει εκεί και με τη θεϊκή προστασία και την ευλογία, ο ένατος οίκος, εντάξει, λοιπόν. Ήδη αρχίζεις και παίρνεις ένα νόημα και με το που έχω ανεβάσει στην κοινότητα το χάρτη, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι πρέπει να δουλέψεις και τι συμβαίνει, Θα τα πούμε όμως και με λεπτομέρεια. Βέβαια, ο ένατος οίκος να συνεχίσει έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, με τη θρησκεία, με τα ταξίδια, τη μόρφωση. Ο δέκατος οίκος είναι το μεσουράνημα, είναι το υψηλότερο σημείο, είναι το πιο πάνω σημείο.
του αστρολογικού του χάρτη γενικότερα. Δείχνει ότι τα βλέπω όλα τα πράγματα από ψηλά. Σημαίνει επίσης δόξα, τιμή, εξουσία, ευτυχής κατάληξη, πετυχημένη κατάληξη ίσως ενός γεγονότος. Εκεί θα δεις αν έχεις ήλιο, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να δεις στο θέμα της καριέρας, επαγγελματικής καριέρας, μάλλον σε οτιδήποτε κάνεις, αν θα έχεις λάμψη, αν θα έχεις δόξα, αν θα είσαι γνωστός, γνωστή κτλ. Είναι ο οίκος του εγώ και εγώ εκεί. Έχουμε επίσης τον 11ο οίκο, όπου είναι πολύ ωραίος οίκος αυτός, είναι πολύ δυνατό και αυτός δυνατός οίκος. Ο 10ος οίκος είναι πάρα πολύ ισχυρός, είναι ο πιο ισχυρός, έχει δύναμη, πολύ μεγάλη δύναμη, κινεί τα πράγματα. Ο 11ος οίκος είναι και αυτός τυχερός, είναι οι φίλοι. Είναι οι φίλοι, γι' αυτό λέγεται και αγαθός δαίμον. Είναι εκεί οι φίλοι μας, είναι οι άνθρωποι που μας αγαπάνε. Όχι σχέσεις, όχι ερωτικές σχέσεις. Είναι επίσης εκεί που έχουμε γραφτεί σε λέσχες, σε σωματεία, σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους, δεν ξέρω και εγώ τι. Οτιδήποτε έχει να κάνει με πολλούς ανθρώπους, αλλά που μπορούν να μας βοηθήσουν ή και να έχουμε και πρόβλημα. Και πάμε τώρα και στον 12ο οίκο που λέγεται κακός δαίμον. Είναι από τους πιο σκληρούς οίκους. Για τον έναν αστρολόγο που όταν κοιτάξει, πέσει το μάτι του εκεί και δει κάποια πράγματα, καταλαβαίνει αμέσως ότι εκεί τι έχουμε. Έχουμε τους κρυφούς εχθρούς, κρυφοί εχθροί, είτε γυναίκες είτε άντρες, που είναι οι κρυφοί μας εχθροί, υποθέσεις κρυφές, σκάνδαλα, θλίψη, καταστροφή, πληροφοριοδότες, κατασκοπία, καταθλίψεις, μεγάλα ιδρύματα κυβερνώνται από αυτόν τον οίκο, όπως είναι νοσοκομεία, φυλακές, μοναξιά, μυστικισμός όμως άσχημος. Εκεί κυβερνάται, είναι ο ιχθύς που κυβερνάει, είναι τα πολύ σκοτεινά νερά του Ποσειδώνα, που είναι ένας πολύ πνευματικός πλανήτης, είναι ένας πολύ ισχυρός πλανήτης, όμως υπάρχουν κρυστάλλινα νερά που είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, λέμε για τη θάλασσα, λέμε για τη ροή, υπάρχουν όμως και πολύ σκοτεινά μονοπάτια τα οποία δεν βλέπουμε εκεί απολύτως τίποτα, είναι πιο σκοτάδι από το σκοτάδι, εντάξει. Λοιπόν, οπότε αυτή είναι η... και οι αναφορές στον πρώτο οίκο, άρα θα πάω πάρα πολύ γρήγορα άλλη μια φορά. Πρώτος οίκος είμαστε εμείς, δεύτερος οίκος οι αξίες μας, τα χρήματα, τρίτος οίκος είναι η επικοινωνία, η ενέργεια, η δημιουργικότητα, τέταρτος οίκος είναι η οικογένεια, πατέρας, μάνα, υποθέσεις μας, κληρονομιά, οικοδομήματα, σπίτια και αυτά που έχουν χτιστεί δηλαδή. Ο πέμπτος οίκος είναι ο τυχερός οίκος, έχει και να κάνει και με την τύχη, έχει να κάνει με τα λαχεία, τον τζόγο, έχει να κάνει με το ρίσκο το οποίο μας βγαίνει. Ο έκτος οίκος δεν είναι τόσο καλός, έχει να κάνει με θέματα υγείας, με τη φροντίδα της υγείας, τη φροντίδα του αυτού μας, έχει να κάνει με τη θεραπεία, την υπηρεσία, την ενασχόληση, το εμπόριο, τα εμπορεύματα, υπάλληλοι γραφείου, εργάτες και αυτά. Ο 7ος οίκος έχει να κάνει με τις μορφές σχέσεων, συνεργασίας, γάμου, επιχειρήσεις, αγάπη. Και συνήθως εκεί φαίνεται και το πρόσωπο με το οποίο θα κάνουμε σχέσεις ή πολλές σχέσεις ή μία σχέση, θα παντρευτούμε, θα είναι καλός ο γάμος ή όχι κτλ. Ο 8ος οίκος είναι και ο οίκος του θανάτου ή της αναγέννησης, είναι ο οίκος των χρημάτων των άλλων, δείχνει επίσης κάποια στοιχεία όσον αφορά για ατυχήματα, κληροδοτήματα κτλ. Είναι η σεξουαλική ενέργεια, αν είναι μπλοκαρισμένη ή όχι, αν υπάρχουν σεξουαλικά σκάνδαλα, αν υπάρχουν πειρασμοί στη ζωή ενός άντρα, μιας γυναίκας κτλ. Ικανοποίηση στον ερωτικό τομέα, αλλά δείχνει και τη δύναμη του ανθρώπου να αναγεννηθεί, δηλαδή περνάει ένα μεγάλο εμπόδιο και αναγεννιέται. Και πώς επίσης παίρνει τα λεφτά των άλλων, και το εννοώ με την καλή την έννοια, έτσι. Φυσικά υπάρχει και η απατεωνιά, έτσι, γιατί ο 8ος οίκος με σκορπίσεις ενέργειες δείχνει και σου παίρνω τα χρήματα με απατεωνίστικο τρόπο. Ο 9ος οίκος είναι ο οίκος του Θεού, κυβέρνα ταξίδια, μακρινά κυρίως, είτε νοητικά είτε και πραγματικά, ξένες χώρες, εξαγωγές, εξερεύνηση, βαθιά σκέψη, θρησκεία, κλήρος, επισκόπους, εκκλησία, μάθηση, τελετές, αλλά ενώ τελετές με το θετικό τρόπο, βγαίνει και ο αρνητικός τρόπος, αλλά κυρίως το εξετάζουμε από άλλους συνδυασμούς, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκδόσεις, όνειρα, οράματα τα οποία προέρχονται από τη θεϊκή παρέμβαση και την ευλογία. Ο 10ος οίκος είναι εκεί που χαίρουν εκτίμηση του κόσμου, διοίκηση, πρόεδροι, διοικητές, επαγγελματίες, διοικητές εννοώ δηλαδή εταιριών κτλ., πρωθυπουργούς, επάγγελμα, θέση κυβερνήτη, ο ήλιος δείχνει εδώ το επάγγελμα κυρίως, αξίες, τιμή, εξουσία, επαγγελματικό αξίωμα και τη νίκη. Λοιπόν, φυσικά εννοείται ότι εδώ υπάρχουν κατευθύνσεις και σου δείχνει ένας άνθρωπος
τίνει προς το, προς την απατεωνία ή τίνει προς το δρόμο των δίκαιων, ας το πούμε. Λοιπόν, ο 11ος οίκος κυβερνά φίλους, ελπίδα, εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση, τον έπαινο, τη φιλοδοξία, τους επιχειρηματικούς σπόρους, τις κοινωνίες, τα μέλη, όλα αυτά. Και τέλος ο 12ος οίκος, όπως είπαμε, είναι το κάρμα, είναι η έκφραση του κάρματος εκεί, μυστική εχθροί, υποθέσεις, οικογενειακά σκάνδαλα, θλίψη, καταστροφές, μυστικιστικά πράγματα, αλλά με την αρνητική του την έννοια, καταθλίψεις και γενικά δείχνει όταν αποσυρώμαστε και πηγαίνουμε κάπου για να βρούμε ξανά δυνάμεις ή αν έχουμε επιλέξει την, πώς να σας το πω, την απόλυτη απομόνωση από όλους και από όλα. Κουραστήκαμε, κάναμε και μπουμ, κλείνουμε ρολά και πάμε και φεύγουμε. Λοιπόν, ενώ δηλαδή κλεινόμαστε στον εαυτό μας, κλεινόμαστε στο σπίτι μας, δεν βγαίνει προς τα έξω, θέλουμε να δούμε άνθρωπο και αυτά. Λοιπόν, νομίζω ότι το πήρατε το νόημα. Εντάξει, έκανα μια εισαγωγή, έπρεπε να τα πω αυτά τα πράγματα, ήταν πάρα πολύ σημαντικά και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την ανάλυση μας. Πρώτος αστρολογικός χάρτης, αυτός που έχεις επιλέξει, ιδιαίτερος έτσι, με τα χρώματά του και πάμε τώρα να κάνω ένα μικρό ανακάτεμα για να ξεκινήσουμε. Θα σου δώσω λέξεις κλειδιά, δεν θα εμβαθύνω πάρα πολύ. Μόνο αν δω κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, έτσι, το οποίο θα χρειαστεί εσύ να προσέξεις, θα κάνουμε λοιπόν τα ταρό μας εδώ και θα μας πούνε τι συμβαίνει σε κάθε οίκο σου. Εντάξει, θα πάρεις πολλές πληροφορίες. Και είπα, όπως προηγουμένως και στην αρχή, μπορείς να το συνδυάσεις και με πληροφορίες του προσωπικού σου αστρολογικού χάρτη. Δηλαδή να κάνεις ένα καθρέφτισμα. Τι έχει βγει εδώ με τα ταρό, τι έχει βγει, τι έχει στον πρώτο οίκο, τι έχει στο δεύτερο οίκο κτλ. Και να πάρεις πολλές πληροφορίες. Και ξεκινάμε. Πάμε. Πρώτος οίκος είσαι εσύ. Άσος ξυφών. Το κλειδί σου είναι ότι μιλάς την αλήθεια. Είσαι ένα δυνατό άτομο. Λύνεις τα προβλήματά σου. Χρησιμοποιείς λογική. Πολύ καλό, πολύ δυνατό εγώ. Και είναι καλό εδώ το δυνατό εγώ. Διότι δείχνει ότι στέκεσαι πάρα πολύ δυνατά. Ότι έχεις δύναμη. Αριθμοί 55. Αριθμός 10. Αριθμός 1. Στηρίζομαι στα πόδια σου. Είσαι ένα ανεξάρτητο άτομο. Δεύτερος οίκος που έχει να κάνει με τα χρήματα. Πολέμας, το πολέμας. Δεύτερο οίκος, υπότης μπαστούνι, αριθμός 25, αριθμός 3. Δείχνει ότι τώρα είναι η στιγμή να κάνεις αυτό που χρειάζεται να κάνεις. Χρειάζεσαι για χρήματα, αποκτήματα κτλ. Θα σου χρειαστεί πολλή ενέργεια, πάθος. Ποιο είναι το πάθος σου, έτσι. Περιπέτεια, η έννοια της περιπέτειας, γενεοδορία, κουράγιο γενικότερα στο δεύτερο οίκο για να πολεμήσεις, να προχωρήσεις. Τρίτος οίκος λοιπόν. Τρίτος οίκος έχει να κάνει με την επικοινωνία. Είναι η γλώσσα της αλήθειας. Καμιά φορά η γλώσσα σου είναι κοφτερή. Έχει όμως να κάνει με λογική. Πολλές φορές όμως μπορεί να γίνεις και πολύ, να γίνεις και λίγο εχμηρός, εχμηρή, οξύς στην επικοινωνία σου. Η Βασίλισσα Ξυφών όμως έχει δύναμη. Σημαίνει ξεκάθαρη επικοινωνία σε αυτά που θέλεις. Πάρ' το σαν μήνυμα, ξεκάθαρη επικοινωνία. Είσαι πολύ γρήγορο στην επιχειρηματολογία, πολύ γρήγορο στην επιχειρηματολογία. Χρησιμοποίησε το αυτό και επίσης έχεις και μαντική ικανότητα και γι' αυτό σου έρχονται πολύ γρήγορα ιδέες. Αριθμοί 52, αριθμός 4 που σημαίνει χτίζω, κάνω. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Της επικοινωνίας. Τέταρτος οίκος, όπως είπαμε, είναι η οικογένεια, είναι τα κληροδοτήματα, έχει βγει το αστέρι. Πολύ καλή κάρτα, ευλογημένη κάρτα, όπως και να είναι, όπως και να έχει, για κάποιο λόγο σου έχει βγει εδώ ότι ο τέταρτος οίκος είναι γεμάτος με ευλογία, ευτυχία, πηξίδα να βρεις τη διαδρομή σου, να ικανοποιήσεις τα όνειρά σου. Μπορεί να σημαίνει ότι ήσουν τυχερός στη χέρια γιατί είχες μια πολύ καλή οικογένεια ή έχεις φτιάξει σε αντίστοιχα μια πολύ καλή οικογένεια. Αν τώρα τυχόν βρισκόσουν σε μια δύσκολη κατάσταση οικογενειακή, σημαίνει ότι έχεις όλα τα εφόδια να τα αφήσεις όλα πίσω σου και να κάνεις νέο ξεκίνημα, διότι έχεις ευλογίες εδώ, έτσι. Βεβαίως σημαίνει και ευκαιρίες. Για κάποιο λόγο, στον τέταρτο οίκο σου βγαίνουν ευκαιρίες. Μπορεί η ευκαιρία να είναι να πουλήσεις ένα σπίτι που έχει κληρονομήσει, μια αξία, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι οικόπεδο, κάτι που έχει να κάνει με τη γη. Εντάξει. Πάμε τώρα λοιπόν στον πέμπτο οίκο. Πέμπτος οίκος, έχουμε πει, είναι η τύχη μας. Πρόσεξε πάρα πολύ στον πέμπτο οίκο σου, διότι εδώ βγαίνει ότι είναι το 7 μπαστούνι. Το 7 μπαστούνι δεν είναι και από τις πολύ θετικές κάρτες, σημαίνει εγώ εναντίον όλων.
Εδώ θα μπορούσα να σου πω ότι εσύ πολεμάς εναντίον όλων όσον αφορά στο κομμάτι της τύχης. Μπορεί να πολεμάς επίσης και με άγνωστες δυνάμεις που δεν εμφανίζονται. Παρατηρείς εδώ, εδώ μπορεί να είναι και οι άγνωστες οι δυνάμεις και να μην ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί έχεις ατυχία σε κάποια πράγματα. Όμως αυτό που σου λέει εδώ είναι, ναι θα σου πω, έχει να κάνει λίγο με την έννοια της θυσίας. Είναι μια καρμική κάρτα αυτή εδώ. Κρύβεται ο αριθμός 33, ο αριθμός 6 που είναι, μια κάρτα είναι ένας αριθμός θυσίας. Για κάποιο λόγο λοιπόν εσύ, λόγω καρμικών δεδομένων, ίσως και πατρογονικού κάρματος, κάτι κουβαλάς και χάνεις χρήματα. Παλεύεις μεν, αλλά νιώθεις ότι παλεύεις με τα κύματα. Εδώ χρειάζεται λοιπόν, τι χρειάζεται, εδώ χρειάζεται να έχεις μεγάλη υπομονή, τώρα που έχεις την πληροφορία κάπως πρέπει να το ψάξεις, κάπως πρέπει λίγο να το δεις, να αντέξεις και να αρχίσεις να ψάχνεσαι γιατί σου συμβαίνει αυτό, αλλά όπως και να είναι όμως να ξέρεις ότι έχεις και ευλογία, ο αριθμός 7 σημαίνει και ευλογία και να αναλύσεις, να ψαχτείς γιατί, ρε παιδί μου, σε αυτόν τον οίκο έχεις, γιατί στον οίκο και στην τύχη γενικότερα δεν έχεις τόσο πολύ τύχη και πρέπει να παλέψεις πραγματικά για να πετύχεις κάποια πράγματα, έτσι, okay. Το εξάντλησα νομίζω. Πάμε τώρα στον έκτο οίκο. Ο έκτος οίκος και εδώ βγαίνει ένα άλλο εφτάρι. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε δύο δονήσεις που είναι περίεργες. Πέμπτος οίκος, έκτος οίκος που είναι η τύχη, αλλά έχουμε και τη φροντίδα εδώ. Έχουμε το περιβάλλον, το εργασιακό με άλλους εργαζόμενους. Και αυτά δείχνει κρυφές καταστάσεις. Εδώ δείχνει το παρασκήνιο. Εδώ δείχνει ότι πρέπει λίγο να πας πίσω εσύ ένα βήμα και να δεις ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον οίκο και στα θέματα υγείας σου και στη φροντίδα του εαυτού σου και στα επαγγελματικά, τι δεν θες να δεις. Εδώ σημαίνει και οι πολλές οι υποσχέσεις οι οποίες είναι ψεύτικες από άλλους ανθρώπους, έτσι, που σε προσεγγίζουν και σου λένε «Έλα, δεν τρέχει τίποτα, έλα, όλα μια χαρά είναι», και τελικά δεν είναι έτσι, γιατί εδώ είναι η πλάνη. Αριθμός 48, σκορπίσια ενέργεια καθαρά εδώ, 7 και εδώ, ο αριθμός 7, ευλογίες, βέβαια έχεις και ευλογίες, έχει βγει δύο φορές το 7 που σημαίνει ναι μεν έχεις ευλογίες, χέρι Θεού, έχεις προστασία, αλλά πρέπει κάτι και εσύ να αντιληφθείς όμως να κάνεις στον πραγματικό κόσμο. Σου έρχονται πληροφορίες, ξέρετε τι γίνεται, μας έρχονται πληροφορίες από άλλες διαστάσεις, κάτι όμως εμείς πρέπει να τις κάνουμε. Προσοχή, προσοχή. Πάμε στον 7ο οίκο. Ο 7ος οίκος έχει να κάνει με τους άλλους, έχει να κάνει με τις σχέσεις των ανθρώπων και είναι σε αυτό τον άξονα. Απογοήτευση, φίλε μου. Έχεις απογοητευτεί. Φίλοι, φίλε μου. 5 κούπα, σκορπίσια ενέργεια καθαρά εδώ, αριθμό 45. Έχουμε το 5 που μας κάνει ο κρυφός ο αριθμός 45. Το 5 αυτό είναι της κάρτας, 5 κούπες. Κάτι έχεις εδώ, κλαις, στεναχώρια, θλίψη. Περνάς μια περίοδο πένθους, κάτι πενθείς. Αλλά ξέρεις όμως ότι κάποια απώλεια υπήρχε. Υπήρχε κάποια απώλεια ενός ανθρώπου δικού σου, ένας έρωτας που πέθανε, μια αγάπη που πέθανε, ένας χωρισμός, μια συνεργασία που τελείωσε, ένας εχθρός ο οποίος μπορεί να ανήκει σε αυτές εδώ τις ενέργειες, τις σκορπίσεις ενέργειες, ο οποίος σε στεναχώρησε και σου δώσε θλίψη, στεναχώρια. Μιλάμε για ζώδια, για οροσκόπους, μιλάμε για ανθρώπους τώρα εδώ, μπορεί να είναι αυτό. Όμως ο 7ος οίκος σου λέει, μιας και είναι τόσο δύσκολος, ότι το μόνο που έχεις να κάνεις με τον αριθμό 45 είναι κλείστο, ολοκλήρωσε με τον αριθμό 9 ό,τι είναι, ενώ δηλαδή κλείσε το κεφάλαιο, προχώρα. Και το 5 σημαίνει προσαρμόσου και προχώρα να κατακτήσεις, μάλλον όχι να κατακτήσεις, να βρεις με την αξία σου αυτά τα οποία αξίζουν, και το 5 και το 6, 5 και ένα 6, συγγνώμη, 5 και ένα μας κάνει 6, τι σημαίνει, σημαίνει βρίσκω κάτι στο οποίο ο άλλος θα εκτιμήσει την αξία μου. Πάμε τώρα. Ο 8ος οίκος είναι ένας οίκος, είπαμε, και με σεξουαλική ενέργεια, είναι ο οίκος του Σκορπιού, πλουτόνιες ενέργειες, έχει βγει το 12 ο αριθμός 3, θυσία, κάτι έχει θυσιάσει. Θυσιάστηκες, θυσίασες πράγματα. Για να αναγεννηθείς θυσίασες πράγματα, για να πάρεις χρήματα θυσίασες κάποια πράγματα. Είναι βέβαια εδώ, έχει ένα ωραίο μυστικό, το οποίο τι σημαίνει, για να καταλάβεις τη δύναμη του 8ου οίκου χρειάζεσαι να εκπαιδευτείς, χρειάζεσαι να κατανοείς, χρειάζεσαι γνώσεις. Αν αποκτήσεις τις γνώσεις τι σημαίνει ο 8ος οίκος,
Γιατί εδώ ο κρεμασμένος σημαίνει επίσης ότι κρεμάστηκες, ότι σε κρεμάσανε κιόλας, ότι σε προδώσανε κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και μια κάρτα θυσίας. Αν κατανοήσεις όμως τι σου έχει συμβεί, αν συνειδητοποιήσεις, τότε τα ωφέλη είναι τόσο πολλά τα οποία αναγεννιέσαι. Εντάξει. Εδώ βέβαια λέει ότι θυσιάζω πράγματα, σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο υπομονή, αλλά χρειάζεται να επαναπροσδιοριστείς. Τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει θάνατος, τι σημαίνει ένωση με ένα ανθρώπινο πλάσμα, έτσι, τι σημαίνει ερωτική ένωση, τι σημαίνει αγκαλιά, τι σημαίνει πράξη, τι σημαίνει είμαστε μαζί, όλο αυτό το κομμάτι, τι σημαίνει έτσι για σένα. Έχει και μια πνευματικότητα δηλαδή. Να σας πω, στην ερωτική πράξη, στην σεξουαλική ας το πούμε ενέργεια, χρειάζεται και μια πνευματικότητα, δεν είναι μόνο εκτόνωση. Αυτό κιόλας θέλει να σου πει. Τα βλέπεις εσύ, βλέπεις εδώ, τα αγγίζουμε, προχωράμε δηλαδή με πάρα πολλά πράγματα. Ένατος οίκος που είναι ο οίκος του Θεού και έχει βγει ο μάγος. Καλή κάρτα, δείχνει ότι μπορείς να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα. Έχεις ακούσει για manifestation, σημαίνει λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις υλοποίηση ευχής, όμως με την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείς φως, χρησιμοποιείς τις θετικές ενέργειες, τις ευλογίες του Θεού να το πω έτσι, τις οποίες εσύ γίνεσαι κανάλι. Ο Θεός κατά κάποιο τρόπο σε χρησιμοποιεί εσένα εφόσον το αποδεχτείς, εφόσον το αντιληφθείς και γίνεσαι κανάλι και μιλάς μέσω αυτού. Δεν έχει σημασία με ποιο τρόπο, μιλάς μέσω αυτού. Ο μάγος σημαίνει ότι κατανοώ, καταλαβαίνω λοιπόν το θέλημα του Θεού, κατανοώ ότι υπάρχει και ο ένατος οίκος εδώ δείχνει τις δυνατότητες που έχεις να δημιουργήσεις πράγματα και να αλλάξεις το πεπρωμένο σου. Πολύ ωραίο, φανταστικό. Ο δέκατος οίκος λοιπόν που είναι της επιτυχίας, της δύναμης, μας έχει βγει μια περίεργη κάρτα. Εδώ τώρα τα πράγματα λίγο δυσκολεύουν. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο φαντάζεσαι όντως στον επαγγελματικό τομέα, στη δόξα, στο να φανείς, να βγεις, στην τιμή, στην προαγωγή σου, όλα αυτά, διότι δεν νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο να σε ικανοποιεί και αυτό σε ρίχνει και σε στεναχωρεί. Η σελήνη σημαίνει επίσης κρυφό παρασκήνιο, σημαίνει επίσης ότι δεν αντέχεις το παρασκήνιο που χρειάζεται ίσως να εμπλακείς για να πετύχεις πράγματα, να βγεις μπροστά δηλαδή, ό,τι και να είναι αυτό, έτσι. Από την άλλη όμως αυτό που σου λέει είναι χρησιμοποίησε το ένστικτό σου, τη διέστησή σου και γενικά κοίταξε να δεις ότι πολλές φορές αυτά που συμβαίνουν έχουν μια άλλη πραγματικότητα. Οπότε, προσοχή, όχι στο φόβο, όχι στην ανασφάλεια, μη φοβάσαι δηλαδή, γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ, ή μπορεί να είναι και ο φόβος της δύναμης που μπορεί να έχει αυτός ο οίκος, γιατί έχει δύναμη, θέλει δύναμη, έτσι. Θέλει μία ένταση, θέλει μία αντοχή σε αυτά τα θέματα, όπως και να το κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ όμως σημαίνει ότι χρησιμοποίησε και εδώ το ένστικτό σου, κάτι δεν σε ικανοποιεί, χρειάζεται να το δουλέψεις. Πάμε τώρα λοιπόν στον 11ο οίκο. Ο 11ος οίκος είναι οι φίλοι. Είναι οι φίλοι οι οποίοι και οι άνθρωποι που είναι κοντά σου με ένα 2 πεντάκτινο βρίσκεις ισορροπίες. Αριθμός 70, ο κρυφός αριθμός. Αριθμός 2, ο πραγματικός, πρακτικός αριθμός του ταρό που δίνουνε. Βρίσκεις ισορροπία. Βρίσκεις ισορροπίες, μάλλον οι φίλοι σου σε κρατάνε σε ισορροπία. Και επίσης από φιλικό περιβάλλον παίρνεις, σε βοηθάνε και σου ανοίγονται και οι επιλογές. Να λοιπόν πώς μπορείς να εξισορροπήσεις τα δύσκολα πράγματά σου εδώ με τους φίλους και θα σου κάνω μετά ένα μικρό συνδυασμό, θα σου πω, όπου εδώ οι φίλοι σου παίζουν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόλο να σε βοηθήσουν σε όλα αυτά εδώ. Σε όλη σου αυτή την πορεία, έτσι, να βρεις ισορροπίες. Όχι μόνο αυτή η κάρτα ξεχωριστά, αλλά και οι υπόλοιπες κάρτες μπορούν να γίνουν πολύ θετικές. Και πάμε τώρα στον τελευταίο οίκο, 12ος οίκος, δύσκολος οίκος και έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι. Καλό αυτό, διότι έχει βγει ένας βασιλιάς μπαστούνι που σημαίνει σθένος, δύναμη, αντοχή, ενέργεια. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ενέργεια εκεί που πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα, θετική ενέργεια. Το καταλαβαίνεις τώρα το συμβολισμό και το νόημα και πώς τα ταρό σε συνδυασμό με αστρολογία εδώ μπορούν να δώσουν θετική ενέργεια και να αλλάξουν το κάρμα του 12ου οίκου. Γιατί πολλές φορές εγκλωβιζόμαστε οι άνθρωποι.
Ναι, είμαστε οι επιλογές μας, αλλά κάτι μας σωθεί στις επιλογές μας. Έχουμε έναν προγραμματισμό στον εγκέφαλο, να το πω έτσι. Γιατί ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Αλλιώς σκέφτομαι εγώ, αλλιώς σκέφτεσαι εσύ, με αποτέλεσμα οι δικές μου επιλογές να είναι διαφορετικές από τις δικές σου. Οι πληροφορίες που έχω, οι εμπειρίες που έχω, κάποιοι άνθρωποι είναι hot-headed που λένε. Δηλαδή είναι πολύ παρανομητικοί, δεν ακούνε τίποτα. Σκληροί, ξεροκέφαλοι. Μα μην το κάνεις, όχι, πάει και μπαπ. Είναι θέμα επιλογής, ναι, είναι θέμα επιλογής, αλλά είναι και θέμα χτισήματος χαρακτήρα, ανθρώπου κτλ. Εδώ σου δείχνει ότι μπορείς να ξεφύγεις λοιπόν από το 12ο οίκο, από το κάρμα, με δυναμική ενέργεια, με αντοχή και εδώ, με θετική ενέργεια, με θέληση. Η τεχνική που υπάρχει τώρα που θέλω να σου πω είναι ότι με αυτά που σου ανέλησα μπορείς να πάρεις τον εαυτό σου και να συνδυάσεις αυτή την κάρτα με όλες τις υπόλοιπες. Πώς, δηλαδή, όπως έκανα προηγουμένως σε αυτόν τον άξονα. Παίρνω αυτή την κάρτα και λέω, ωραία, εγώ ας πούμε και το δεύτερο οίκο με τα χρήματα. Τι χρειάζεται, ωραία, δύναμη, να πατήσω στα πόδια μου, άρα έχω και μια βασίλισσα εδώ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει όντως άτομο, ας το πούμε, στο οποίο είναι στο κύκλο σου, που να είναι γυναίκα, και θα πρέπει να προσέχεις πώς μιλάς, ενώ δηλαδή οι συμβουλές σου, επιχειρηματολογία, θετική ενέργεια κτλ. Κάνεις λοιπόν τους συνδυασμούς και βγαίνουν και σου βγαίνει αυτό το οποίο θέλεις εσύ να πάρεις ως πληροφορία. Ελπίζω να το κατάλαβες, έτσι. Ήπια μια γουλιά καφέ, λέω κάτι τελευταίο λοιπόν, παίρνω αυτό και κάνω το συνδυασμό. Δηλαδή θέλω αυτό εδώ, πάω εδώ. Α, ωραία, τι θέλω να δω, εγώ και πώς θα αντιμετωπίσω, ξέρω εγώ, τον πέμπτο οίκο που, που έχω ατυχία. Θα πάρω αυτό εδώ και πώς θα αντιμετωπίσω λοιπόν τον έκτο οίκο που εδώ σημαίνει και δυσκολίες και πλάνη. Άρα να σταθώ, να πάρω δύναμη εγώ με το σπαθί μου, με την αξία μου και να διαλύσω την πλάνη, να διαλύσω και να βρω τις αλήθειες. Αυτή είναι η συνδυασμή. Ωραία. Αυτό ήταν η πρώτη μας επιλογή. Η πρώτη επιλογή χάρτη. Μη μου πεις, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι δεν είναι. Ωραία, μαζεύω τις κάρτες για να πάμε στη δεύτερη επιλογή, στον δεύτερο αστρολογικό χάρτη, όσοι τον έχετε επιλέξει. Εγώ λοιπόν θα επιλέξω... Ωραία, έλεγα λοιπόν ότι και εγώ θα επιλέξω... Η αλήθεια είναι ότι είμαι ανάμεσα στον τρίτο χάρτη και στον τέταρτο χάρτη. Κάτι μου με ελκύει περισσότερο στον τρίτο χάρτη. Ωραία, θα το δούμε όμως. Λοιπόν, κάνει εγγραφή έτσι. Αν είσαι καινούριος ή και από τους... Γιατί έχω παρατηρήσει ότι έχω πάρα πολλούς από εσάς που μου γράφετε. Και είστε και πολλά χρόνια στο κανάλι, αλλά δεν μου έχετε κάνει εγγραφή. Κάντε εγγραφή... Γιατί έτσι μεγαλώνει και το κανάλι, ανεβαίνουμε, είναι στήριξη, είναι αποδοχή για μένα, είναι το χειροκρότημα, έτσι. Κάνε την εγγραφή σου, πάτα και το καμπανάκι δύο φορές για να σου έρχονται ειδοποιήσεις, για να μην χάνεις απολύτως τίποτα, είναι σημαντικό. Sorry που τα λέω, αλλά το YouTube έτσι είναι φτιαγμένο, πρέπει να παρακαλάμε για να γίνουν κάποια πράγματα. Οκ, okay, έτσι είναι η δομή του, έτσι είναι, γι' αυτό και το λέμε. Εντάξει, δεν κάνουμε και κάτι κακό. Λοιπόν, κάνε την εγγραφή σου, διότι έρχονται και άλλα πράγματα. Όπως έχω πει, ναι, έρχονται και άλλα πράγματα, οπότε πάμε. Λοιπόν, δεύτερη επιλογή. Ξεκινάμε με σένα πρώτος οίκος, εσύ, ο εαυτός σου. Ακόλουθος πεντάκτηνο, ωραία κάρτα, όμορφη κάρτα, αγνή κάρτα. Μία κάρτα που δηλώνει για σένα, για τον εαυτό σου, ότι μπορείς να συγκεντρωθείς στους στόχους σου, έχεις τη δυνατότητα να συγκεντρωθείς, έτσι. Έχεις ιδέες, μπορεί να φτιάξεις ευκαιρίες στη ζωή σου, περιέργεια να μάθεις, εδώ είναι και η μάθηση, οι επιλογές σου. Γενικά έχεις και φιλοδοξίες, είσαι και πιστό άτομο, εδώ αυτή η κάρτα ανήκει κυρίως σε ζώδια της γης. Αριθμός 68, το 2 που σημαίνει και είσαι και καλός
όσον αφορά στη συνεργασία με ανθρώπους, δίνεις επιλογές στους ανθρώπους. Αυτό εδώ σημαίνει δίνω, έτσι. Σημαίνει ότι δηλαδή δίνω τις επιλογές, δηλαδή μέσα από συζήτηση, κουβέντα, συγχωρώ, αφήνω τον άλλο να μιλήσει, να πει την άποψή του και εντάξει, ωραία. Και επίσης σημαίνει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Ωραία, ξεκινάμε. Δεύτερος οίκος που έχει να κάνει με τα χρήματα. Τα χρήματα εδώ τώρα είναι δυσκολεύονται. Έχεις δυσκολευτεί πάρα πολύ στα χρήματα. Είναι το 5 πεντάκτινο, αριθμός 73, αριθμός 5. Κοίταξε να δεις, εδώ η ζωή δεν στάφερε και τόσο πολύ καλά στο οικονομικό κομμάτι. Έπρεπε να παλέψεις πάρα πολύ και ίσως έπρεπε να φύγεις από κάπου, από μια κατάσταση, από εκεί που βρισκόσουν, να φύγεις από τη χώρα. Δεν ξέρω τώρα, δεν ισχύει για όλους προς Θεού. Λοιπόν, αλλά κάτι ήθελε εδώ πέρα να σου πει ότι δυσκολεύτηκες ή δυσκολεύεσαι πολύ με τα οικονομικά. Επειδή είναι ζώδιο γης και τα ζώδια της γης κυβερνώνονται, κυρίως είναι ο Ταύρος που έχει να κάνει με την οικονομική ασφάλεια, η Αφροδίτη, δες την Αφροδίτη σου γενικότερα, αν είναι σε δυνατή θέση ή βάλετε, δηλαδή είναι σε αδύναμη θέση, τι όψεις κάνει στον πραγματικό σου αστρολογικό χάρτη, αλλά θα το δούμε αυτό και θα το εξετάσουμε. Όμως, το σημαντικό ποιο είναι, σημαίνει φεύγω από μια κατάσταση. Μην εγκλωβιστείς, μην πεις «Α, έτσι είναι εμείς, ξέρω εγώ, πέσαμε στο πηγάδι, ας πούμε, και αυτό, και δεν γίνεται και δεν βγαίνω». Αυτό είναι ο εγκλωβισμός εδώ. Τρίτος οίκος που έχει να κάνει με την έκφραση, την επικοινωνία, δεν είσαι και πολύ εκφραστικό άτομο, τα αναλύεις πάρα πολύ μέσα σου. Είναι το ζώδιο της Παρθένου. Κυρίως έχεις εσωτερικό διάλογο με την ψυχή σου, με τον εαυτό σου. Δεν είναι καθόλου κακό. Ψάχνεις γενικότερα, ψάχνεσαι, είναι το ζώδιο της Παρθένου. Θεραπεία, εδώ σημαίνει και θεραπεία, μπορεί να είσαι και σε θεραπευτικό περιβάλλον. Δεν είσαι και ο πιο ομιλητικός άνθρωπος στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν χάθηκε και ο κόσμος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, ό,τι απαντήσεις θέλεις βρίσκονται μέσα σου. Και αυτές που βρίσκεις απαντήσεις μέσα σου δυσκολεύεσαι να τις επικοινωνείς γιατί φοβάσαι ότι δεν σε πιστέψει κανένας. Εδώ δείχνει αυτοσυγκράτηση, εδώ δείχνει επίσης θετική ενέργεια, εδώ δείχνει ότι επικοινωνείς κυρίως σε αυτόν τον οίκο με την ψυχή σου, άρα η σοφία που αποκτάς και όλα αυτά δείχνει, έχει και μια απομόνωση εδώ, δείχνει κυρίως οι απαντήσεις έρχονται μέσα από τη δική σου εσωστρέφεια και παίρνεις από εκεί, από τον εαυτό σου απαντήσεις. Καλό θα είναι όμως να εξωτερικευτείς λιγάκι. Δεν εννοώ πας στο αντίθετο άκρο, να γίνεις όχι, πήγαινε σε πιο με ισορροπία. Εδώ πάντα δηλώνει ισορροπία. Αν κάνουμε συνδυασμό, εδώ λέει με ισορροπία πάντα, βγαίνω προς τα έξω για να λύσω θέματα, οικονομικά, με ηρεμία, με προσεκτικές κινήσεις, με το χρόνο σου, χωρίς να κάνεις βιαστικά πράγματα. Το ίδιο λέει και εδώ, η επικοινωνία με τους ανθρώπους, κρατάει ισορροπίες, επικοινώνεις μέχρι ένα σημείο, να πεις αυτά που θέλεις να πεις, πρακτικά θέματα. Okay. Πάμε στον τέταρτο οίκο που έχει να κάνει, αυτό είναι καλό, εδώ είναι η ευλογία, τέταρτος οίκος. Είναι θεραπεία, είναι ο Άσος Κούπα, από τις πολύ καλές κάρτες με ευλογία, που σημαίνει άνοιξε την καρδιά σου. Θέλει να σου πει ότι αν σε απασχολούν κάποια οικογενειακά θέματα, άνοιξε την καρδιά σου, δες το λιγάκι, δώσε μια ευκαιρία. Δες τι θέλουν να σου πούν, γιατί αυτός δίνει ευκαιρίες, το είπα, δίνει ευκαιρίες εδώ. Ευλογία όμως, αριθμός 41, αριθμός 1, δείχνει επίσης και το θετικό και την αγάπη η οποία υπάρχει στο οικογενειακό περιβάλλον. Ή έχεις φτιάξει μια οικογένεια, ή φτιάχνεις τώρα μια οικογένεια με αγάπη, με πολλή ευλογία, με προστασία, με το χέρι του Θεού εδώ. Μην ανησυχείς, τα πράγματα μπορούν να καλυτερεύσουν και το ένστικτό σου, η διαίσθησή σου, αλλά πάνω απ' όλα η αγάπη σου. Πρόσεξε για την οικογένεια, έτσι, για τους ανθρώπους που θεωρείς εσύ οικογένεια. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο θα σου δώσει πολύ ευτυχία. Κοίταξε να δεις, τι λέει η ζωή, χωρίς να έχω ανοίξει όλο το χάρτη. Μπορεί να έχεις κάποιες ατυχίες στα οικονομικά, να μην έχεις αυτά τα οποία ήθελες. Αλλά είσαι ένας τόσο γεμάτος άνθρωπος γιατί έχεις τόσο πολύ αγάπη μέσα.
Δες το αντιστάθμισμα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι μένουμε μόνο εκεί, αλλά θέλει να σου πει ότι το αντισταθμίζει με αυτόν τον τρόπο. Ωχ, ωραία. Πάμε, πέμπτος οίκος. Πέμπτος οίκος, έλα εδώ, λέει ρίσκο, έτσι. Εδώ σημαίνει όρμα. Ο πέμπτος οίκος είναι ο οίκος της τύχης. Δεν το έχεις τολμήσει, φαίνεται. Ή νομίζω ότι, όταν λέω εδώ ότι το έχεις τολμήσει, καλά, μισό λεπτό να βάλω οργάνωση στη σκέψη μου. Ο πέμπτος οίκος έχει να κάνει και με τη διασκέδαση. Ο πέμπτος οίκος έχει να κάνει με το περνάω καλά. Ο πέμπτος οίκος έχει να κάνει με την τύχη. Έχει να κάνει, παίρνω ένα λαχείο, παίζω ένα τζοκεράκι, παίζω κάτι, κάνω, μπορεί να πάω κάπου νόμιμα και να κερδίσω κάτι με νόμιμο τρόπο. Σας το λέω με νόμιμο τρόπο. Εάν πας τζογάρεις και τα κερδίσεις όχι με νόμιμο τρόπο, η θεά τύχη θα έρθει και θα πάρει πίσω. Με άλλους τρόπους που δεν θα καταλάβεις εσύ. Θα σου έρθει εφορία, θα σου τρακάρουν το αυτοκίνητο, σου κάνουν ζημιά, θα έχει φύγει αυτός, θα μείνεις μόνος σου, μόνη σου και θα πρέπει να πληρώσεις μετά με τις ασφάλειες, δεν ξέρω τι. Λέω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Με θετικό τρόπο πάντα, παιδιά. 25, αριθμός 25, εύνοια, έλξη, αριθμός 3, έλξη. Το αριθμός 3 είναι τυχερός αριθμός. Άρα σε θέματα εδώ διασκέδαση, σε θέματα τύχης, έχεις πολύ πολύ θετική ενέργεια. Η έκφραση εδώ πρέπει να είναι πολύ θετική. Τώρα είναι η στιγμή, κάτι να κάνεις. Κάτι χρειάζεται να κάνεις. Θετική ενέργεια όμως. Πάμε. Στον έκτο τώρα οίκο, που δεν είναι και τόσο θετικός, αλλά έχουμε όμως μία βασίλισσα κούπα που σημαίνει θεραπεία. Άκουσε με τώρα. Εδώ σημαίνει θεραπεία, θεραπεία σώματος, σαν συμβολισμός. Θεραπεία, φροντίζω το σώμα μου, ακούω το σώμα μου, το φροντίζω πάρα πολύ. Ό,τι κι αν δω στο σώμα μου μία αλλαγή, δεν το καθυστερώ 40 χρόνια, πηγαίνω αμέσως στο γιατρό. Είναι μια, αν θέλεις, προειδοποίηση, γιατί είναι νωρίς. Δεν θέλω να φοβήσω κανέναν, έτσι. Απλά λέω ένα μήνυμα εδώ. Δεν αφορά όλους. Λέω γενικά. Είναι καλή κάρτα, μπορεί επίσης να αφορά και ένα άτομο, το οποίο μπορεί να είναι γυναίκα, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, να ανήκει σε ζώδιο ή οροσκόπο, να έχει ζώδιο νερού, οροσκόπο νερού, ιχθύς, καρκίνος, έτσι, Σκορπιός, και να είναι θεραπευτής, θεραπεύτρια, ή μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ή μπορεί να είναι μια προϊσταμένη, ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μέσα στον εργασιακό χώρο, ο οποίος σε βοηθάει και σου δίνει συμβουλές και σε προστατεύει. Χρειάζεται όμως μια προσοχή, αν είναι αρνητικό, γιατί συνήθως αυτά τα άτομα, τα οποία είναι έτσι, γίνονται λίγο αφελή. Με αποτέλεσμα αυτό που θα σου πει να μην έχει νόημα και να σε αναστατώσει. Έχει και αυτό υπόψη σου. Εντάξει. Αριθμός 38 είναι μάλλον καρμικός αριθμός, μάλλον είναι κυρίαρχος αριθμός, ο αριθμός 38, μας κάνει 11, έχουμε έναν πραγματικό αριθμό που μας κάνει το 4. Αυτή η βασίλισσα όμως σε γενικές γραμμές είναι καλή, έχει καλές προθέσεις. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι από τις καλές προθέσεις μας δίνουν αφελέστατες συμβουλές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και στο λέω αυτό σε συνδυασμό με τον έκτο οίκο, ο οποίος έκτος οίκος δεν είναι καλός, άρα μπορεί να σου πούνε κάτι. Πρόσεξε, μη σε πλανέψουν, όχι γιατί θα το κάνουν, παιδί μου, γιατί θέλουν σε από δόλο, αλλά κατά λάθος. Εδώ είναι το κατά λάθος ζημιά. Πρόσεξε το. Γιατί μου έδωσε αυτή τη συμβουλή? Μα παιδάκι μου, νόμιζα ότι αυτό. Και είναι ό,τι χειρότερο. Άρα λοιπόν, τα ζυγίζεις εδώ, σημαίνει ζυγίζω, κρατάω ισορροπία. Πάμε λοιπόν στον 7ο οίκο. Ο 7ος οίκος έχει βγει 1-2 πεντάκτηνο. Ισορροπίες. Να το. Είπα προηγουμένως ισορροπία. Βγήκε ισορροπία λοιπόν. Μου φαίνεται ότι ταιριάζει περισσότερο με ζώδια της γης. Ζώδια, οροσκόπους, είναι ανθρώπους οι οποίοι έχουν το στοιχείο έντονο της γης στο χάρτη τους. Έτσι. Γιατί μπορεί να είσαι ένα ζώδιο γης, αλλά ο χάρτης σου να είναι γεμάτος νερό ή αέρα. Έτσι. Παίζει πολλά ρόλο. Εδώ αυτό που δείχνει όμως είναι ότι κυρίως εσύ συντονίζεσαι με συνεργάτες και κυρίως και σε ερωτικό περιεχόμενο. Μάλλον με ανθρώπους που σχετίζεσαι, με σχέσεις, με γάμους, με τον έρωτα, με οτιδήποτε, κυρίως με ζώδια της γης. Γιατί καταφέρουν και σε ισορροπούν, αυτό δείχνει εδώ. Ταιριάζεται περισσότερο. Εδώ βέβαια σημαίνει ότι και στα επαγγελματικά αυτό που ζητάς είναι, ρε παιδί μου, λογική. Πρακτική και λογική. Το ίδιο συμβαίνει και στο γάμο σου, έτσι, και στη σχέση σου. Θέλεις πρακτικότητα και λογική, πρακτικά πράγματα και λογικά.
Εντάξει. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι ίδιοι, γιατί ζητάμε άλλα πράγματα, αλλά μία ισορροπία είναι το κλειδί σου εδώ για σένα, για να προχωρήσεις τη ζωή σου και να ισορροπήσεις. Καλή κάρτα, θετική κάρτα. Πάμε τώρα στον 8ο οίκο. Ο 8ος οίκος θες πάθος. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Ο 8ος οίκος με τον αριθμό 8 υπάρχει μια πολύ καλή ενέργεια, διαισθάνομαι εδώ, με πολύ πάθος, πολύ καλή ερωτική πράξη. Πολύ καλή ικανοποίηση. Κυρίως αυτό το οποίο σε προτρέπει είναι παντού, παντού, όπου βρεις, λοιπόν, ερωτικό, όπως το λένε, τελείριο, παντού, όπου βρεις, δεν ξέρω, πλυντήριο, πλυντηράτο, που λένε, έλα να γελάσουμε λίγο, εντάξει, είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, στον κήπο, στο δέντρο, κρεμιές. Θα μου πεις τώρα, κοίταξε να δεις, γιατί πιάνουμε όλες τις ηλικίες. Μπορεί να μου πεις, κοίταξε να δεις, εγώ τώρα είμαι πλέον σε μια ηλικία όπου δεν. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα, καμία, μάλλον όλες οι ηλικίες μπορούν, να σου το πω έτσι, ίσως με κάποιους τρόπους, με κάποιους έτσι με μεσοβέζικες λύσεις, μπορεί να είναι το ερωτικό πάθος το οποίο πρέπει να ξυπνήσει. Γιατί εδώ μιλάει και για ένα ερωτικό πάθος. Εντάξει. Σημαίνει γενικά action, σημαίνει δράση, σημαίνει μπες σε δράση, μην νομίζεις ότι, εντάξει, εκτός και αν δεν θέλεις. Αν όμως είσαι σε αυτή τη φάση που δεν θέλεις, γιατί υπάρχει και αυτό, που δεν έχεις διάθεση, ρε παιδί μου, ή δεν είσαι πλέον σε αυτή τη φάση, σε πάει αλλού η κάρτα. Σε πάει σε αναγέννηση. Σε πάει να βρεις τη δύναμή σου, να βάλεις στόχους, να γεμίσεις με ενέργεια αυτό τον 8ο οίκο και να αναγεννηθείς. Αναγέννηση, ψυχική, νοητική, να υπάρχει, να σου το πω έτσι, πρόσεχε να σου το πω, μία ειδονή εσωτερική για σένα, για ζωή. Γιατί και η ερωτική πράξη είναι ζωή, είναι χαρά, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα σου δώσει εσένα τέτοια ενέργεια που θα σε χαροποιεί. Να είσαι σε μία, πώς να σου το πω έτσι, ειδονιστική διάθεση, και δεν το λέω με τον αρνητικό τρόπο, το λέω με τον πιο φιλοσοφικό, αν θέλεις, τρόπο, που όμως θα ανεβαίνει στη ζωή, θα λες, ρε παιδί μου, πω πω τι ωραία, έγινε αυτό, έγινε εκείνο, αναγεννήθηκα, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι απλά πράγματα, έτσι. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι εδώ, μπορεί να είναι μια επικοινωνία, μπορεί να πας κάπου. Μπορεί να γνωρίσεις κάποιους άλλους ανθρώπους, ένα νέο καινούριο ξεκίνημα σε κάτι. Έχει το υπόψη σου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένατος οίκος, ο οίκος του Θεού. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, ο οίκος του Θεού, τι μας λέει, 3-3-3 προστασία. Επίσης δηλώνει νέα σχέδια. Βρες λοιπόν εδώ που θες να πας, μιλάει για ταξίδια. Οργάνωσέ το, βάλ το κάτω και εδώ σου λέει τι εμπνέεσαι στη ζωή. Με τι εμπνέεσαι στη ζωή. Αυτό είναι, πώς να σου το πω, σαν να σου το θέτει το θεϊκό πεδίο και να σου λέει, ρε παιδί μου, με τι χαίρεσαι εσύ. Με αυτό που χαίρεσαι κάτω. Πήγαινε, βρες το. Προετοιμάσου, σχεδίασέ το και πήγαινε. Έχουμε αρκετά μπαστούνια εδώ που σημαίνει ενέργεια, έτσι. Πάμε τώρα στον 10ο οίκο. Και ο 10ος οίκος σου έχει πέσει και ο τροχός της τύχης με τον αριθμό 10. Εδώ είναι ο Δίας. Ο Δίας έχει σημαίνει πάντα ένας από τους τυχερούς, ο συμβολισμός του, έτσι, τυχερούς πλανήτες. Εδώ σημαίνει ότι η τύχη είναι στα χέρια σου καθαρά. Είναι ανοιχτό. Βέβαια η ζωή θέλει να σου πει ότι εκεί που βρίσκεσαι πάνω, πέφτεις κάτω, και εκεί που είσαι κάτω ανεβαίνεις, αλλά στα χέρια σου έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Και δεν είναι τυχαίο που το 10 χτυπάει και το 4ο οίκο κάτω, που σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ στήριξη για να ξεκινήσεις και να αλλάξεις το κάρμα, να αλλάξεις τον τροχό της τύχης στο χέρι σου. Να έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Ο 11ος οίκος, έχεις απογοητευτεί από φίλους. Μπορεί να είναι η απογοήτευση, μπορεί να είναι ότι αναγκάστηκες να φύγεις από μια κατάσταση που σε δυσκόλεψε. Εδώ αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι φιλικό περιβάλλον, μπορεί να είναι από ένα περιβάλλον με άλλους ανθρώπους που ήταν σε συλλόγου, σωματεία, συγκεντρώσεις, δεν ξέρω τι, που απογοητεύτηκες και φύγες. Εντάξει. Αλλά όμως πήρες μια απόφαση η οποία ήταν, είναι σωστή απόφασή σου και σε οδηγεί αλλού, αλλά να έχεις αυτοπεποίθηση, μη στεναχωριέσαι. Δεν είσαι μόνος σου, μόνη σου. Είναι μια κατάσταση που για κάποιο λόγο εσύ έπρεπε να φύγεις. Και καλά έκανες. Ήταν πολύ σοφή η απόφαση. Και πάμε τώρα και στον 12ο οίκο, ο οποίος ο 12ος οίκος έχεις, ρε φίλε, το κοκαλάκι της νυχτερίδας. Φίλε, φίλη, το έχεις. 9 κούπα σημαίνει υλοποίηση ευχής.
Βάλτα κάτω. Είναι ακριβώς το ζώδιο των ηχθείων εδώ. Εντάξει, ο 12ος οίκος είναι το ζώδιο των ηχθείων. Λοιπόν, εσύ έχεις πετύχει τζόκερ, ας πούμε. Να το, η τύχη σου, ξέρεις. Εμείς οι άνθρωποι, όλοι το κάνουμε και εγώ το κάνω, έτσι. Λέμε, ρε παιδί μου, αχ, ρε γαμώτο, να είχα, ξέρω εγώ, να κέρδιζα τον τζόκερ, να κέρδιζα τόσα εκατομμύρια, τόσα. Και έναν άλλο, το οικονομικό πρόβλημα, ρε παιδί μου, να μην είχα θέμα. Okay, όλοι το έχουμε αυτό. Όμως, επειδή δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα, λειτουργούν με έναν άλλο ενεργειακό τρόπο, κακά τα ψέματα, αυτή είναι η αλήθεια. Πρώτα εκδηλώνονται ενεργειακά και μετά εκδηλώνονται σε αυτόν τον κόσμο. Έρχεται να σου πει εδώ ότι έχεις πολύ μεγάλη ευλογία στην ουσία, έχεις πολύ τύχη, διότι ο οίκος του κάρμα είναι με μια πολύ τυχερή κάρτα, όπου μπορείς να γεμίσεις λοιπόν το 12ο σου οίκο με προσευχή, να σου το πω έτσι, να το υλοποιήσεις και να καθαρίσει, όχι να καθαρίσει ακριβώς, να σου δώσει δύναμη, θετική ενέργεια. Να μετατρέπεται σιγά σιγά το κάρμα σε πολύ θετικό και να έχεις την ευκαιρία στη ζωή σου για ευτυχία. Να εμπιστευτείς το σύμπαν, να το εμπιστευτείς το σύμπαν σε αυτά τα οποία σου φέρνει το Θεό και να σου ανοίξουν πράγματα αισιόδοξα, θετικά. Πάρα πολύ ωραίο ο 12ος οίκος, συγκλονιστικός. Και τώρα ξαναλέω πάλι, αν δεν το έχεις δει, μπορείς να συνδυάσεις αυτή την κάρτα, εσένα, με τις υπόλοιπες. Παίρνεις τα κλειδιά αυτής της κάρτας και αυτής, ας πούμε, και λες, α, ωραία, είμαι εγώ με τον, ξέρω εγώ, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο οίκο. Τι μου λέει ο τέταρτος οίκος? Είναι η οικογένεια. Τι πρέπει να κάνω λοιπόν? Αγάπη. Πώς θα αλλάξω την τύχη μου? Εγώ λοιπόν με πρακτικότητα, λογική λοιπόν, θα πάω εδώ στον οίκο της τύχης μου και με θετική ενέργεια, θετικά πράγματα μόνο, πρέπει να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα μπορέσω να αλλάξω την τύχη μου. Να πάρω να παίξω ένα λαϊκό. Okay, δεν θα ξοδέψω 5.000 ευρώ. Ας πάρω, ξέρω εγώ, 10 ευρώ. Μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Μπορεί και κάτι να γίνει. Εντάξει. Λέμε τώρα. Αλλά εδώ σημαίνει και κυνηγάω την τύχη μου. Την κυνηγάω. Στέλνω προσευχές, θετικές δηλώσεις. Την κυνηγάω με θετικό τρόπο. Δεν εγκαταλείπω. Αυτός τον έχεις εσύ ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια. Γιατί οι άνθρωποι τι παθαίνουν στην πρώτη δυσκολία, λέμε, δεν θα γίνει ποτέ. Όχι, δεν θα γίνει ποτέ. Όχι, επιμονή. Η ζωή θέλει επιμονή. Υπομονή, επιμονή, αντοχές. Έχει αντοχή αυτός. Βέβαια και έχει αντοχή. Εντάξει. Το είπα γενικά σαν παράδειγμα. Ας το μαζέψουμε. Να πάμε στην τρίτη επιλογή. Ναι, τρίτη επιλογή και δική μου επιλογή. Ωραία. Αποφάσισα κι εγώ. Πολλές πληροφορίες. Είδες, έχει πάρα πολλές πληροφορίες. Γι' αυτό κάνε την εγγραφή σου, γιατί τέτοια πράγματα κάνουμε εδώ. Παίρνεις τώρα εδώ όλη την πληροφορία. Το ρίξιμο ισχύει από την ώρα που το βλέπει κάποιος, έτσι. Δεν έχει σημασία να το δει κάποιος μετά από πάρα πολύ καιρό. Ισχύει από την ώρα που το βλέπει κάποιος. Λοιπόν. Και δεν αφορά όλο τον κόσμο. Αφορά μόνο αυτούς που το βλέπουν. Όσοι δεν το δουν, δεν τους αφορά καθόλου. Τρίτη επιλογή, τρίτος πανέμορφος χάρτης. Έλα, πάμε και οι υπόλοιποι χάρτες πανέμορφοι. Και εγώ αυτόν επιλέγω, τον τρίτο χάρτη. Για να δούμε τι θα δούμε. Έλα, Κάς, τώρα εδώ. Το λέω στον εαυτό μου δηλαδή, για να τα ακούσουμε και τα ταρό. Πάμε να κάνουμε ομορφιές. Λοιπόν. Γι' αυτό, αν είσαι καινούριος, έλα, κάνε εγγραφή. Τι ξεκινάμε λοιπόν εδώ, τι γίνεται, πέσε μόνο του. Κοίταξε να δεις, εμείς λοιπόν είμαστε άνθρωποι όπου ξέρουμε πότε να φύγουμε. Μεγάλη σοφία να ξέρεις πότε πρέπει να αποχωρήσεις. Είτε είναι σχέση, είτε είναι συνεργασία, είτε είναι επαγγελματικές συνεργασίες, είτε από οικογένεια, είτε ή να κρατάς τα όρια σου. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε τη δύναμη της μοναξιάς της απόφασης. Το πιάνεις πως το εννοώ? Μου λένε και οι άλλοι, μας στηρίζουν, αλλά στην ουσία η απόφαση είναι δικιά μας. Ωραίο. Αυτό σαν μήνυμα γενικά, έτσι. Λοιπόν, για κάποιο λόγο έπρεπε να βγει αυτό το έξτρα μήνυμα. Άνθρωποι οι οποίοι είμαστε, δεν φοβόμαστε να πάρουμε αποφάσεις χωρίς κιόλας να επηρεαζόμαστε από τους άλλους.
Άνθρωποι επίσης με πολλή διέστηση, μας επηρεάζει η σελήνη. Άνθρωποι με ψυχικά αποθέματα και η ψυχή μας φέρνει μήνυματα από τη σελήνη και την πανσέλινο. Έλεγε λοιπόν ο Πλούταρχος σε ένα εδάφιό του. Και οι ψυχές σαν στρατιώτες είναι έτοιμοι προτού κατέβουν κάτω στη γη. Και τι εννοεί αυτό το εδάφιο του Πλούταρχου που είχε γράψει μέσα σε αυτό το μυστικό. Ξέρετε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταφράσουμε αυτά τα οποία λένε. Συνήθως όλοι εμείς πάμε να μεταφράσουμε, μάλλον να ερμηνεύσουμε αυτούς τους διδάσκαλους με ορθολογικό τρόπο. Οι ψυχές σαν στρατιώτες. Γιατί είμαστε στρατιώτες. Η ψυχή, εμείς οι άνθρωποι που κατεβαίνουμε εδώ σε αυτή την ενσάρκωση, τι κάνουμε κάθε μέρα ρε παιδιά? Πολεμάμε. Αγωνιούμε, πολεμάμε καθημερινά. Γιατί? Για πολλά πράγματα. Πολεμάμε για μια οικογένεια, για έναν άνθρωπο, για μια εσωτερική μάχη, για την υγεία μας, για την εργασία μας, για να μείνουμε στην εργασία, για να μην μας απολύσουν, για να κάνουμε άλλο, για να βγάλουμε χρήματα, για να πληρώσουμε τον νίκη, για να αγοράσουμε σπίτι, για να πάμε και για να κάνουμε το άλλο. Καθημερινά είμαστε σε μια διαρκή κατάσταση. Παρεξηγήσεις, ανατροπές, αυτά το ένα το άλλο. Πάμε. Εμείς λοιπόν και εμείς είμαστε μαχητές. Πολεμάμε εναντίον όλων, διότι δεν μας καταλαβαίνουν, φίλες και φίλοι. Δεν μας καταλαβαίνουν. Όχι. Η ψυχή μας όμως, το είναι μας εμείς, είμαστε όμως μέσα γεμάτη φωτιά και σθένος, με πολύ δυνατή ενέργεια, και έχουμε πάρει απόφαση σε αυτή τη ζωή ότι είμαστε εμείς εναντίον όλων. Είμαστε ανεξάρτητοι, δεν ανήκουμε κάπου. Στην ουσία ανήκουμε στον εαυτό μας. Προσέξτε, εννοείται ότι μπορείς να έχεις σχέση έτσι, αλλά στην ουσία μέσα σου είσαι ένα ανεξάρτητο άτομο. 33-6. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, φίλες και φίλοι, διότι και εμένα ο αριθμός δρόμου ζωής είναι 33-6. Δύσκολος, πολύ δύσκολος δρόμος, γεμάτος θυσίες, γεμάτος ανατροπές, δυσκολίες, όμως αφορά το εξής. Την ύψιστη αντοχή της ψυχής να αντέξεις και να προχωρήσεις. Ο αριθμός 7 σημαίνει έχεις απίστευτες ευλογίες. Έχουμε απίστευτες ευλογίες από τα θεϊκά πεδία, μας έστειλαν σε αυτόν τον κόσμο για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε το δικό μας μήνυμα, όποιο είναι αυτό. Και καταλαβαίνετε λοιπόν, και το δικό μου μήνυμα εννοείται ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Φυσικά και έχει ανταγωνισμό. Είναι στην ανθρώπινη φύση και φυσικά σε ό,τι και κατακαπιανόμαστε και κάνουμε, έχουμε ανταγωνισμό. Εδώ είναι τα μπαστούνια, εδώ σημαίνει επίσης Άρης πλανήτης, σημαίνει επίσης Λέων, σημαίνει μαχητικότητα. Τι έχεις έρθει εδώ να μάθεις? Να γίνεις κομάντο, θα μου πει. Κομάντο, ναι. Έχω υπηρετήσει και ειδικές δυνάμεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, κομμάτι θα γίνεις, ναι. Σε αυτή τη ζωή, δεν είναι τυχαίο που είπα για τον Πλούταρχο έτσι, δηλαδή δείτε πως όλα έρχονται και συνδυάζονται. Λοιπόν, έχουμε έρθει για να πολεμήσουμε για τον εαυτό μας, να προστατέψουμε πρώτα απ' όλα και κύρια τον εαυτό μας. Έλα ρε δύναμη, πάμε. Λοιπόν, ο δεύτερος οίκος σημαίνει ότι πρέπει να παλέψεις για τα χρήματα. Θα παλέψουμε για τα χρήματα, αλλά θα τα βγάλεις με την αξία σου. Όταν τα πετύχεις με την αξία σου, ότι αξίζεις, τότε θα έρθουν και τα χρήματα. Ο δεύτερος οίκος είναι των χρημάτων. Μίλα σημαίνει επικοινωνία. Ο δεύτερος οίκος σημαίνει και επικοινωνώ. Μην πείτε δεν επικοινωνώ. Μιλάς, κάνεις, μιλάς σε κόσμο, επιχειρηματολογία, πράγματα. Φτάνεις στην καρδιά του θέματος, μπορείς και εκφράσεις άνετα τις ιδέες της απόψης σου. Αυτό αγκαλιάζει τον κόσμο. Και εδώ ένας κυρίαρχος αριθμός, 55-11. Αμέσως έχουμε δύο κυρίαρχους αριθμούς. Στριμόκολες ενέργειες. Μου θέλατε τρίτη επιλογή. Θέλατε τρίτη επιλογή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τρίτος οίκος, η έκφραση, η επικοινωνία. Άλλος τώρα εδώ αριθμός. 29-11-3. Άλλος κυρίαρχος αριθμός. Τι σημαίνει εδώ? Σημαίνει έμπνευση. Εδώ σημαίνει επικοινωνώ με τους άλλους, επικοινωνώ για να τους εμπνεύσω, και όχι μόνο αυτό, για τον εαυτό μας ό,τι αφορά. Σημαίνει τι είναι αυτό που μου δίνει έμπνευση να πάω να βρω το δρόμο μου και το επικοινωνώ. Εντάξει.
Βέβαια, σημαίνει εδώ προγραμματισμός, σημαίνει μεγαλώνουμε. Να πω ένα παράδειγμα, να ορίστε για το κανάλι μου, έχει φτάσει 20.000 περίπου 400 συνδρομητές. Ένα τρελό νούμερο πραγματικά, ανεβαίνουμε συνέχεια, προχωράμε, αποδοχή του κόσμου. Πού θέλω να φτάσω? Θέλω να φτάσω εκεί, έχω ένα όραμα και εγώ για το κανάλι μου, να το έχω πει και προχωράμε. Ή εσείς πού θέλετε να φτάσετε, τι θέλετε να κάνετε στη ζωή σας, όχι μόνο επαγγελματικά, γενικά σαν άνθρωπος, για τον εαυτό σας, έτσι. Τέταρτος οίκος που έχει να κάνει με την οικογένεια, εδώ υπάρχουν, εντάξει, ψιλοεντασούλες δηλαδή. Υπάρχει μια, κοίταξε να δεις, προτού πάρεις κάποιες αποφάσεις, σκέψου. Έχει να κάνει με τον τέταρτο οίκο, οικογένεια, κληροδοτήματα, μπορεί να έχει και να κάνει με χωράφια, μπορεί να έχει κάνει με την πατρική παρουσία, μπορεί να έχει κάνει με μια μάνα, με κάτι που έχει υποθεί, λόγια τα οποία έχουν υποθεί. Κοίταξε να δεις, μην παίρνεις εδώ βιαστικές αποφάσεις. Εδώ σημαίνει χρησιμοποίησε τη λογική σου, μην γίνεσαι παρορμητικός, παρορμητική. Για κάποιο λόγο πρέπει να το σκεφτείς πρώτα και μετά να πάρεις κάποια απόφαση, εντάξει, κάποια, ή να πεις κάποια πράγματα. Όχι στην επιθετικότητα. Γενικά, όχι εδώ στην επιθετικότητα, σου λέει. Αριθμός 54, αριθμός 2, βρίσκω ισορροπίες σημαίνει. Κράτα ισορροπίες δηλαδή. Πέμπτος οίκος που είναι της τύχης. Λοιπόν, έλα, το έχουμε. Το έχουμε. Υλοποίηση ευχής. Όλα μπορούν να τα πετύχεις. Εδώ σημαίνει καλή παρέα, καλή διασκέδαση. Σε ένας άνθρωπος ο οποίος σου αρέσει να πίνεις. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει. Ενώ όχι να γίνεις εφέση, ενώ να πίνεις με μέτρο και να είσαι νυφάλιος, γιατί, okay, το να φτιάξεις και λίγο κεφάλι δεν είναι κακό, αλλά να είσαι νυφάλιος, νυφάλια. Εδώ υλοποίηση ευχής, ό,τι βάλεις στο μυαλό σου, ό,τι βάλεις στην ψυχή σου, θα το πετύχεις, μεγάλη, μεγάλη. Μπορείς, πολύ τύχη. Εδώ είναι υλοποίηση ευχής, υλοποίηση προσευχής. Ευτυχία, υλοποίηση ευχής. Και βγει στον πέμπτο οίκο, υπάρχει πολύ τύχη, πολύ τύχη. Το ξαναλέω. Εντάξει. Μην πας να μου παίξεις τώρα ξαφνικά, ξέρω εγώ, πολλά λεφτά σε τζόγο και τέτοια. Δεν εννοώ καθόλου αυτό. Μακριά από αυτά. Διότι δεν γίνονται με νόμιμο τρόπο. Εδώ μιλάμε για νόμιμα πράγματα. Μπορεί να φτιάξεις εσύ την τύχη σου, μεγάλη, μεγάλη. Πώς? Με δικές σου ενέργειες. Μόνος σου. Βλέπεις εδώ, μόνος του είναι. Έχει βρει όμως με το ένστικτό του εκείνο το κλειδί που θα τον κατευθύνει, θα την κατευθύνει και θα πει, ρε παιδί μου, αυτό θα κάνω. Εντάξει. Έκτος οίκος, πολύ δυνατός. Ο έκτος οίκος που είναι φροντίδα υγείας, έχει βγει ο αυτοκράτορας, φροντίζει το σώμα, έχεις δύναμη στο σώμα, πολύ μεγάλη δύναμη στο σώμα. Πολύ μεγάλη δύναμη στο σώμα. Όσον αφορά εμένα, ναι, ισχύει αυτό. Λοιπόν, ενέργεια βέβαιως εδώ σημαίνει, ένα σώμα το οποίο είναι έτοιμο πόλεμο πραγματικά, πολύ δυνατό, και αν ακόμα δεν το πιστεύεις, το έχεις, απλά ίσως να μην το έχεις αντιληφθεί ή τουλάχιστον έχεις τη δυνατότητα. Όσον αφορά με άλλους ανθρώπους, με άλλους συνεργάτες, εδώ δείχνει και τις συνεργασίες με κάποιους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι, κοίταξε να δεις, αν πιάσεις το κλειδί, εδώ τώρα εννοώ στο επαγγελματικό κομμάτι, το κλειδί, μπορείς να φέρεις πολύ μεγάλες νίκες. Δες εδώ. Δόξα. Να χτίσεις αυτοκρατορία. Δες εδώ, πολεμάς, πώς ξεκινάς, έτσι. Εγώ εναντίον όλων σας, θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Αυτό σημαίνει η κάρτα. Εγώ θα κάνω αυτό που γουστάρω. Και τελικά, επειδή έχεις δύναμη και ψυχική και νοητική, γιατί η υγεία δεν είναι μόνο σωματική, και νοητική είπα, και ψυχική, και σωματική, και τι άλλο είναι, νοητική, ψυχική, σωματική, πνευματική, τα τέσσερις αυτές ψυχικές υγείες, γιατί είναι ο αριθμός 4, κατακτά στον κόσμο, που λέει ο λόγος. Δεν μπορούν να σε μαζέψουν μετά. Λοιπόν, ο έβδομος οίκος, λοιπόν, έχει βγει ένας βασιλιάς ξυφών. Δικαιοσύνη, τα πράγματα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, είναι δίκαια. Αν αναρωτιέσαι αυτό που σου συμβαίνει σε θέματα ερωτικών σχέσεων, σε θέματα συμβίωσης, σε θέματα γάμου, αγάπης κτλ. Αφορά κυρίως βέβαια εδώ πρόσωπο βασιλιά, ο οποίος είναι
του αέρα έχει να κάνει με την επικοινωνία, όμως βρίσκεσαι εκεί που πρέπει να βρίσκεσαι, διότι είναι το δίκαιο. Η επικοινωνία τώρα του 7ου οίκου προς εσένα είναι ότι μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Δηλαδή, ο 7ος οίκος είναι γεμάτος με τη γλώσσα της αλήθειας. Με τη γλώσσα της δικαιοσύνης. Εδώ όμως, αυτό το κλειδί που βγαίνει είναι σε θέματα σχέσεων, χρειάζεται αρκετή προσπάθεια. Χρειάζεται αλήθειες. Η σχέση για να πετύχει, οποιαδήποτε σχέση, έτσι. Χρειάζεται επίσης και ξεκαθάρισμα και χρειάζεται και ψυχραιμία. Αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Δεν θα πας να τσακωθείς. Όχι, θα πας με το σπαθί εδώ να μεταμορφωθείς εσύ σε αυτό το βασιλιά, είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, και με ηρεμία, ψυχραιμία, ξεκάθαρες κουβέντες, όχι πολλά πολλά πράγματα, να καταλάβεις τι συμβαίνει. Εδώ βεβαίως σημαίνει και επικοινωνία, εδώ σημαίνει και επικοινωνώ και τις δικές μου ανάγκες. Ο 8ος οίκος, ωραία, ο 8ος οίκος είναι τυχεράκιδες, άντε. Λοιπόν, 2, ο αριθμός 2, μάλλον έχει τον αριθμό 70, έχει τον αριθμό 2, είναι η ισορροπία. Η πρακτικότητα, η λογική, σημαίνει ότι φορτίζεται αυτός ο οίκος, ο 8ος οίκος δηλαδή, με λογική, με ισορροπία, με μία προσέγγιση λογικής, εντάξει, και γενικά ζυγίζει τα πράγματα προτού αποφασίσεις και είναι από τα θετικά. Εντάξει. Έρχονται και αλλαγές και μπορείς να τις διαχειριστείς όλες τις αλλαγές και πάντα, μα πάντα, ό,τι και αν συμβεί, έχεις επιλογή. Ο 8ος οίκος σημαίνει έχεις επιλογή. Ο 8ος οίκος είναι η αναγέννηση. Σημαίνει ότι έχεις αναγέννηση, ότι έχεις επιλογές. Το ερωτικό κομμάτι σημαίνει και η επιλογή. Πώς να σου το πω, έτσι λίγο λαϊκά, αν δεν σου κάτσει αυτό, θα σου κάτσει κάτι άλλο. Δεν θες να κάτσεις εσύ, εντάξει, θα κάτσεις κάτι άλλο. Και είναι θέμα λογικής αυτό. Δεν εννοώ ότι θα πας να το κάνεις αυτό, θέλω να πω σε ένα γενικό πλαίσιο ότι είναι φορτισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να σου δίνει εσένα επιλογές. Δεν είσαι σε απελπισία δηλαδή. 1ος οίκος. 1ος οίκος, αριθμός 43 που μας κάτει για τον αριθμό 7, ο 43 είναι ο κρυφός αριθμός, έτσι. Ο αριθμός 3, ο φανερός αριθμός, 3 κούπα. Και οι ουρανοί γιορτάζουν με μας. Χαμογελάστε, διασκεδάστε, να αισθάνεστε πολύ τυχεροί τυχερές και εγώ αισθάνομαι, διότι έχετε επιτυχία σε αυτό το τομέα. Ο 1ος οίκος σημαίνει ευλογία, σημαίνει διασκέδαση, σημαίνει χαρά. Χαίρετε ο 1ος οίκος, ο Θεός σας. Χαίρετε πραγματικά να σας βλέπει έτσι, χαρούμενος. Καθημερινά να χαίρεστε, να κάνετε, να περνάτε ωραία. Διότι η φιλοσοφία, η πεποίθηση της ζωής είναι να περνάς καλά. Όχι να μην περνάς καλά. Όχι να υποφέρεις. Να περνάς καλά. Αυτή είναι η φιλοσοφία. Sorry, αυτή είναι η φιλοσοφία. Και να περνάς καλά με άλλους ανθρώπους, να ανταλλάσσεις απόψεις, να πίνεις το κρασάκι σου, να μιλάτε, να γελάτε. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ζωής ή τουλάχιστον αυτή είναι που ταιριάζει σε σένα, που έχεις επιλέξει την τρίτη επιλογή. Εντάξει. Πάμε στο επόμενο. Ο 10ος οίκος. 10ος οίκος, ιεραστές. Επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Πώς όμως, ποιο είναι το μήνυμα εδώ, θα πετύχεις, θα έχεις επιτυχία εφόσον αγαπάς αυτό που κάνεις και στα επαγγελματικά σου και στα ερωτικά σου και στις υποθέσεις σου, αλλά από την άλλη είναι ότι πάντα θα έχεις και επιλογές. Γιατί εδώ είναι και μία κάρτα επιλογών. Το ζώδιο των διδύμων, γιατί το ζώδιο των διδύμων εδώ καθαρά, είναι επικοινωνία, επικοινωνώ. Αυτό είναι το κλειδί σου. Και επειδή είσαι ένα άτομο το οποίο, είσαι ένα άτομο το οποίο μπορεί ο λόγος,
Ο λόγος εδώ και εδώ και η επικοινωνία να γίνει με τέτοιο τρόπο που είναι πολύ συμβατές είναι το πάθος σου. Πώς μπορείς να επικοινωνήσεις το πάθος σου για αυτά τα οποία γουστάρεις στη ζωή, σε οτιδήποτε και να είναι. Και εκεί θα έχεις επιτυχία. Μπορείς να έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάμε στον 11ο οίκο που είναι οι φίλοι μας γενικότερα, το κοντινό μας περιβάλλον. 10 πεντάκτινο. Πολύ καλή κάρτα. Οι φίλοι σου λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να σε οδηγήσουν και άθελά τους κιόλας. Ακόμα και φίλοι οι οποίοι μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ φίλοι, αλλά επειδή σε εκτιμούν μπορούν να σε βοηθήσουν στο θέμα των χρημάτων. Ζώδιο Παρθένος εδώ, κυρίως το ζώδιο του Παρθένου, ίσως κάποια άτομα μπορούν να σε έχουν οδηγήσει άθελά τους και σε κάποιες αποφάσεις να ξεκινήσεις κάπου και να είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πλούσιο, να το πω έτσι, ή να σε οδηγήσουν στα επαγγελματικά, γιατί είναι και μια κάρτα επαγγελμάτων εδώ, να σου δώσουν μια συμβούλη χωρίς να το θέλουν, αλλά είναι θέμα σχέσεων εδώ. Καθαρά θέμα σχέσεων και είναι και η Αφροδίτη. Συγγνώμη, ο Ερμής εδώ. Ο Ερμής σημαίνει επικοινωνώ. Ή οι αποφάσεις σου στη ζωή που έχουν σοφία, δηλαδή η σοφία των φίλων, η δική σου σοφία, οι εμπειρίες, οι γνώσεις, η οικογένεια, μπορούν να σε οδηγήσουν σε επαγγελματική επιτυχία και σε αναγνώριση. Για πάμε τώρα εδώ στον 12ο οίκο. Ο 12ος οίκος είναι γεμάτος με τον κόσμο. Ο κόσμος που κυβερνάται από τον Κρόνο, που είναι ο κυβερνήτης του κάρμα, έρχεται πολύ πολύ καλά να δέσει πάνω στο 12ο οίκο και να σου πει ότι όλα σε αυτή τη ζωή είναι μαθήματα. Και σε αυτά τα μαθήματα θα χρειαστείς συνεργάτες. Αυτά είναι τα μαθήματα, αλλά είναι και συνεργάτες σου. Τι θα χρειαστείς? Την υπομονή του Ταύρου και το πείσμα του, την αντοχή, την ψυχική αντοχή του λιονταριού και την ενέργειά του και το λιοντάρι ότι δεν φοβάμαι ρε μάγκες, τη θεϊκή βούληση, την παρέμβαση αλλά και το τρίτο μάτι που ανοίγει, την αντίληψη δηλαδή του κόσμου και του τι πραγματικά συμβαίνει, και άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν βέβαια στη ζωή σου, θα θέλουν να σε τρελάνουν, αλλά εσύ δεν θα το αφήσεις με τίποτα. Έτσι γίνει ενέργο, εσύ όμως δεν μασάς. Και όταν λοιπόν τα αντιληφθείς αυτά, έρχεται η πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. 21, αριθμός 21, μας κάνει και τον αριθμό 3, είναι το τέλος του ταξιδιού. Σημαίνει ότι το κάρμα σου όχι μηδενίζει, αλλά φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που να έχει, να σου το πω έτσι, θετικό πρόσημο. Και όταν έχεις θετικό πρόσημο, γίνονται και κοσμογονικές αλλαγές στη ζωή σου. Εντάξει. Εδώ σημαίνει επιτυχία, σημαίνει... Ναι, επιτυχία. Σημαίνει αποστολή, επιτυχία, αναγνώριση. Και καταλαβαίνεις λοιπόν, μπορείς να πάρεις αυτό εδώ πέρα την κάρτα και να τα συνδυάσεις με οποιαδήποτε κάρτα, οποιοδήποτε οίκο για να πάρεις τα κλειδιά. Και εννοείται φυσικά να γυρίσεις πίσω και να κάνεις και σε αυτό που έχω αναλύσει εγώ και να κάνεις και τη δική σου σύνθεση. Εντάξει. Γουλιά καφέ. Γουλιά καφέ και πάμε τώρα στην τέταρτη επιλογή. Κάνε εγγραφή, πάτα διπλό καμπανάκι, έλα στην παρέα μας. Ελάτε κι εσείς που πολλοί μου γράφετε, επικοινωνούμε, κάνουμε, αλλά δεν μου έχετε κάνει την εγγραφή σας. Κρίμα είναι ρε παιδί, γιατί να μην κάνετε την εγγραφή. Λοιπόν, και σας περιμένω και ελάτε εδώ να τα λέμε, να έχουμε τη συνάντησή μας και να κάνουμε τέτοια όμορφα πράγματα, γιατί και εμένα μου δίνετε δύναμη. Ξέρετε, μου δίνετε δύναμη να σκέφτομαι και να δημιουργώ όλα αυτά τα ωραία που έχουμε δημιουργήσει. Και πάμε τώρα στον τέταρτο χάρτη. Τέταρτος χάρτης, όπου εντάξει, δεν τον έχει επιλέξει και πάρα πολύ κόσμος, παρόλα αυτά όμως είναι πολύ ιδιαίτερος. Πολύ έτσι... με πολύ έντονα χρόνια. Ναι, τους χάρτες τους έχω φτιάξει εγώ, έτσι. Δεν τους έχω πάρει από κάπου, να το ξέρετε. Τους έχω φτιάξει εγώ. Πάμε να δούμε. Τέταρτος χάρτης. Ωραίος χάρτης. Έντονα χρώματα, μυστήρια χρώματα. Και το εγώ βγαίνει αυτοκράτορας.
Μεγάλη δύναμη, αντοχές, λογική, ξέρεις πού θες να πας, ξέρεις τι γίνεται, καθαρά κρυός εδώ, δεν σημαίνει ότι αφορά μόνο τους κρυούς, δείχνει το είναι σου, δείχνει τη δύναμή σου, δείχνει το εγώ σου και ξέρεις αυτή την κοινωνία, θα πω κάτι το οποίο ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά σε αυτή την κοινωνία και ειδικά στην ψυχολογία ισχύει αυτό, σε αυτή την κοινωνία χρειάζεσαι ένα ισχυρό εγώ για να βγεις προς τα έξω και να μην σε τσαλαπατήσουν. Γιατί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να βρούνε τα δύνατα σημεία σου και αν σε δουν ευαίσθητο, νομίζουν ότι μπορούν να σε τσαλαπατήσουν. Δύναμη. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη. Φίλε, φίλοι, άκου, έχεις πολύ μεγάλη εσωτερική δύναμη. Το είναι σου είναι πολύ δυνατό. Εξισορροπείς τα επαγγελματικά, τα οικονομικά. Οκ, με τα οικονομικά, τα φέρνεις βόλτα. Εδώ σημαίνει τα φέρνω βόλτα. Δεν σημαίνει πολλά λεφτά εδώ, σημαίνει όμως τα φέρνω βόλτα. Τα καταφέρνω. Δεύτερος οίκος, που είναι της αξίας και των αποκτημάτων. Έχεις και μια εύνοια. Έχεις και τύχη. Ό,τι καταφέρνεις μπορεί να το πετύχεις. Τώρα το 2 μπορεί να σημαίνει και μέσα από συνεργασίες, μπορεί να σημαίνει και σύζυγος όπου έχει μια περιουσία, μπορεί να σημαίνει και οικογένεια όπου μέσα από έναν γάμο ή μια σχέση μπορεί να έχεις πάρει μια επιχείρηση, ένα στην επιχείρηση, δείχνει όμως ότι τα καταφέρνεις, τα εξισορροπείς. Τρίτος οίκος είναι η επικοινωνία. Αλήθειες. Η ενέργεια, η δημιουργικότητα. Εδώ θα λες αλήθειες. Λες τις αλήθειες σου. Δεν λέω ότι δεν τις λες τις αλήθειες σου. Τις λες τις αλήθειες σου και πολλές φορές είσαι και λίγο κοφτός, κοφτή. Αυτό είναι τελείως, ξέρω. Ή η αλήθεια είναι ότι έκανες βλακεία. Τελείως. Και τελείως. Λοιπόν, ωραία κάρτα όμως. Πολύ δυνατή κάρτα. Ξεκάθαρη κάρτα. Εδώ έχουμε τον αριθμό 51. Το κρυφό αριθμό. Αριθμός 5. Ζώδια του αέρα. Να είσαι ξεκάθαρος, ξεκάθαρη σε αυτά τα οποία θέλεις να πεις. Γενικότερα σε οποιοδήποτε θέμα σε απασχολεί. Τέταρτος οίκος, έχεις απογοητευτεί. Από την οικογένειά σου, από το οικογενειακό σου περιβάλλον. Μπορεί να είναι ακριβώς, δηλαδή εννοώ μπορεί να είναι και συγγενείς κάποιοι που ήσασταν πολύ κοντά. Κάτι έχει γίνει και σε έχει στεναχωρήσει ή στο παρελθόν ή στην οικογένεια που μπορεί να έχεις κάνει τώρα. Μπορεί να είναι μια απώλεια, μπορεί να είναι μια στεναχώρια, κάτι που υπόθηκε, κάτι, αλλά σε έχει στεναχωρήσει και το φέρνεις βαραίος. Ο τέταρτος οίκος, επειδή έχει να κάνει και έχει να κάνει με την οικογένεια, μπορεί να είναι μια κληρονομιά, μπορεί να είναι μια αδικία, έχεις όμως κάπως έχεις στεναχωρήσει. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεις, να το θεραπεύσεις, γιατί να ξέρεις ότι έχεις τη δυνατότητα, γιατί πάντα τα ταρό έχουν και το θετικό, πάντα έχουν το θετικό. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν ρίχνω και τις κάρτες ανάποδα, διότι ξέρω πολύ καλά ότι ό,τι είναι να βγει, θα βγει. Και αρνητική κάρτα να είναι, θα βγει αρνητική κάρτα. Και αν ακόμα έβγαινε ανάποδα όμως, πάντα τα ταρό θέλουν να σου πούνε ότι στο τέλος του τούνελ υπάρχει μία ελπίδα, υπάρχει μία διαδρομή. Εδώ πέρα λοιπόν, το θετικό να σου το πω έτσι, είναι ότι ξέρεις τη διαδρομή που θα ακολουθήσεις για να βγεις από αυτή τη στεναχώρια. Ό,τι έχεις στεναχωρήσει, το μόνο που σου μένει να προχωρήσεις και να βγεις από τη στεναχώρια. Να το θεραπεύσεις. Πώς θα το θεραπεύσεις, είναι μια άλλη ιστορία. Θα σου έλεγα λοιπόν εδώ από το είναι σου, από το ισχυρό εγώ, από τη δύναμή σου, από την αισιοδοξία σου, από την ενέργειά σου, από το θα το πατήσεις καλά, από το θα πεις φτάνει ως εδώ, προχωρά. Πάμε στην τύχη. Στην τύχη τα πράγματα είναι ιδιαίτερα. Την τύχη θα τη βρεις μόνος σου. Ξεκάθαρο. Μόνος σου, μόνη σου. Θα ανακαλύψεις την τύχη σου. Και δεν εννοώ μόνο να κερδίσεις λαχείο και τέτοια, εδώ σημαίνει να ανακαλύψεις τι σημαίνει τύχη για σένα. Εντάξει. Παίρνεις αποφάσεις, προχωράς. Η τύχη είναι να βρεις τη δύναμή σου. Η τύχη είναι να σταθείς στα πόδια σου και να μην φοβάσαι. Να μην σε ρίχνουν οι καταστάσεις. Ζώδιο ηχθείων εδώ κυρίως και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Διέστηση, ένστικτο, προχώρα. Προχώρα. Η ζωή σου λέει εδώ είναι ένα ταξίδι. Ανακάλυψε τον εαυτό σου κυρίως. Πάμε στον έκτο οίκο. Για να δω, 1, 2, 3, 4, 5, ναι, έκτος οίκος μου, κάνω λάθος. Ο έκτος οίκος είναι με εμπόδια, αγαπημένη μου. Ο έκτος οίκος δεν είναι τυχαίο που έχει πέσει και ο αριθμός 6. Ο πραγματικός αριθμός αυτής της κάρτας είναι ο 15. Μας κάνει τον αριθμό 6. Το 15 είναι ο αριθμός του μάγου. Άκου θα σου πω. Γι' αυτό αν δεις κάποιους ράπερς ή κάποιους τραγουδιστές και τα λοιπά με τατού τον αριθμό 15...
Είναι η αρνητική όμως έννοια του μάγου. Η θετική του ενέργεια είναι σημαίνει θεραπεύω. Θεραπεύω με τα χέρια. Στο θετικό. Μπορεί ένας άνθρωπος λοιπόν να γίνει θεραπευτής, να γίνει γιατρός, νοσηλευτής, ενεργειακός θεραπευτής, ό,τι έχει να κάνει γενικά με τη θεραπεία. Ο έκτος οίκος που έχει να κάνει με τη φροντίδα του σώματος, ο επαγγελματικός οίκος, δηλαδή που εδώ έχει να κάνει με συνεργασία με ανθρώπους, δείχνει δυσκολίες μεγάλες. Μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον όπου ο ένας πατάει επιπτωμάτων πραγματικά. Στο επαγγελματικό σου κομμάτι να έχεις πάρα πολλές δυσκολίες. Δυσκολίες ίσως σε πράγματα τα οποία αγνοείς, να σου πω, τα μηνύματα υπάρχουν, αλλά αγνοείς τα μηνύματα του σώματος ή τα μηνύματα γενικότερα, ψυχικά, νοητικά, πνευματικά μηνύματα για την υγεία σου. Ενώ τα αγνοείς, ενώ μπαίνεις ίσως σε φόβο, πλάνη, δεν ξέρω τι, και δεν θες να τα δεις. Πρόσεξέ το. Δεν είμαι γιατρός. Σας το λέω έτσι. Δεν είμαι ούτε ψυχολόγος, απλά λέω μία έκφραση, μία ανάλυση αυτής της κάρτας, προσέχουμε αυτό, τίποτα, απλά προσέχουμε. Γιατί είναι δύσκολη κάρτα, είναι ζώρικη, σημαίνει ότι έκτος σου οίκος είναι και άτυχος οίκος, έτσι λέγεται, το είδαμε και προηγουμένως, έχει δυσκολία, έχει συντονίζει σε μία σχετική δυσκολία. Θέλει αντοχές, θέλει προσεκτικά, θέλει να φροντίσεις τον εαυτό σου και να είσαι στο φως, να είσαι στην αγάπη. Πάμε στον 7ο οίκο. Ο 7ος οίκος είναι ο Ιεροφάντης. Φεύγουμε τώρα εδώ. Πρόσεξε να δεις εδώ προστασία. Εδώ έχουμε μια άλλη έκφραση. Εδώ είναι ο παπάς, ο επίσκοπος, η εκκλησία. Είναι η σταθερότητα του γάμου, ένας σταθερός γάμος, μια σταθερή σχέση. Ή λύνω τα προβλήματα του γάμου μου ή της σχέσης μου μέσα από τη δύναμη αυτής της κάρτας που είναι η προσέγγιση με έναν, αν θέλεις, τρόπο ευγενικό, καλοσυνάτο ίσως, ήρεμο, δεκτικό, σ' ακούω, σε προσέχω, ακούω αυτό που λες, προσπαθώ να σε καταλάβω κι εγώ, εντάξει, μια τέτοια διάθεση. Ο 7ος οίκος που έχει να κάνει, είπαμε, με τους άλλους, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, είναι ίσως το κλειδί σου για να θεραπεύσεις αυτό εδώ. Επικοινωνία με άλλους ανθρώπους και φανερούς εχθρούς. Εδώ τώρα, επειδή είναι ο Ιεροφάντης, έχει να κάνει το ζώδιο του Ταύρου. Ο Ταύρος έχει να κάνει με τη σταθερότητα. Μπορεί να αφορά εδώ εγώ καιρό, Ταύρο, ένα σύμπλεγμα ίσως ανθρώπων, μιλάμε για ζώδια, για ορόσκοπους. Ζώδια γης, Κρόνος κρύβεται από πίσω, Αφροδίτη κρύβεται από πίσω, θέματα σχέσεων. Και καρμικά δρόμενα, άρα φίλε μου, λύνεις τα προβλήματά σου μέσα από πείσμα, σταθερότητα, ηρεμία, ψυχραιμία, αντοχή, πρακτικότητα. Αυτά είναι τα κλειδιά σου. Πάμε στον 8ο οίκο. Στον 8ο οίκο ψιλοπαλεύεις. Δεν θες, ε? Σου λέει, έλα πάμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ με το πάμε, έτσι. Ελπίζω να το καταλαβαίνεις. Να το καταλαβαίνεις, λοιπόν. Ωραία. Ο 8ος οίκος, δυσκολίες. Υπάρχει μία άλλη προσέγγιση εδώ, ίσως μία άλλη σκέψη που μπορείς να έχεις, άλλο τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων, άλλα πράγματα σημαίνουν για σένα εδώ, δυσκολίες, κάποια μπλοκαρίσματα βγαίνουν εδώ, δυσκολίες επίσης στην ερωτική, να το πω έτσι, επαφή, δεν είσαι σε διάθεση, δεν θέλεις, μου σου ξου του, κάτι γίνεται. Και αυτό που κυρίως ψάχνεις σε αυτό τον οίκο, τον 8ο, που είναι η αναγέννηση, τα χρήματα των άλλων, η ερωτική επαφή, όλα αυτά, η χαρά της ζωής, να προχωρήσουμε, να κάνουμε, είναι ότι κάπου παλεύεις εσύ εδώ. Κάτι σε δυσκολεύει. Θα το ανακαλύψεις κυρίως μόνος σου, γιατί είναι το 7 και το 7 είναι ένας αριθμός ο οποίος δεν τα φανερώνει όλα. Και εδώ αν παρατηρήσεις δεν είναι φανερωμένα όλα. Επιμένεις στις θέσεις σου, okay, εντάξει, κάπου όμως πρέπει λίγο να δεις τι γίνεται. Να το ερευνήσεις λιγάκι αυτό το θέμα, εντάξει. Γιατί μπλοκάρει ο 8ος οίκος και ο 8ος οίκος σου μπλοκάρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή τα χρήματα σου. Σου μπλοκάρει την ενέργειά σου. Σου μπλοκάρει να έχεις χαρά. Σου μπλοκάρει, πώς να σου το πω,
σου μπλοκάρει να έχεις μια άμεση επαφή με τον άνθρωπό σου. Ωραία. Ένατος οίκος. Ο ένατος οίκος ιδιαίτερος. Είπαμε είναι ο οίκος του Θεού, είναι της φιλοσοφίας, της θρησκείας, της γνώσης. Έχει να κάνει με γνώση εδώ. Εδώ σημαίνει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Μάλλον θα πετύχεις... Sorry, κάνω μια παύση γιατί μου έρχονται διάφορα. Sorry. Ναι, εδώ βγαίνει πολύ δημιουργικότητα. Εδώ βγαίνει και πνευματικότητα. Εδώ βγαίνει και να κάνεις πράγματα. Εδώ βγαίνει και μια γλύκα για τη ζωή. Και είναι μια πολύ όμορφη έκφραση αυτή. Σημαίνει επίσης ότι είναι και η αναζήτηση του εαυτού. Όλες οι θρησκείες, ό,τι σχετίζεται, οι φιλοσοφίες, οι θρησκείες, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, η επικούρη, δεν ξέρω τι, ό,τι πάρε, ό,τι θέλεις, στην ουσία ασχολούνται με τον άνθρωπο. Και έχουν να κάνουν με το πόσο ο άνθρωπος μπορεί να βελτιώσει τον εαυτό του. Εδώ όμως με τον αριθμό 40 που είναι η δόμηση, με τον αριθμό 2 που είναι με τους άλλους, σημαίνει ότι έχεις πολύ μεγάλη ευκαιρία και με το ενστικτό σου να καταλάβεις ότι η φιλοσοφία σου είναι η αγάπη. Η φιλοσοφία σου είναι αγαπάτε αλλήλους, η φιλοσοφία σου είναι αγάπη μόνο. Η αγάπη είναι αυτή που θα μας σώσει. Και είσαι πολύ τυχερός, πολύ τυχερή, διότι εδώ αυτό το έχεις ως φιλοσοφία ζωής. Είναι εξαιρετικό, είναι σπάνιο, δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους και μάλιστα. Ωραία. Στο 10ο οίκο, θα τα πάρω λιγάκι, θα σου πω γιατί θα το συμπληρώσω αυτό λιγάκι εδώ, γιατί έχει σημασία. Υπότις πεντάκτημα. Έχεις όλα τα εχέγγυα, έχεις όλες τις γνώσεις, έχεις όλα τα προσόντα να πετύχεις. Πας με το ρυθμό σου, αριθμός 67, αριθμός 3, έχεις τα πάντα που μπορείς να πετύχεις με αργό ρυθμό. Δεν θα πετύχεις από μια μέρα στην άλλη, χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Επιτυχία, ενώ με φήμη, επαγγελματικά, δόξα, να προχωρήσω, να κάνω. Θα μου πεις ισχύει για όλους τους ανθρώπους, σε ένα μεγάλο μικρότερο ποσοστό, ναι. Μπορεί να πετύχεις το επαγγελματικό σου τομέα και να είσαι γνωστός γνωστή μόνο μέσα στο κλειστό περιβάλλον της οικογενειακής επιχείρησης, διότι κάτι βρήκες και πέτυχες και έφερες χρήματα στην επιχείρηση. Δεν σε ξέρει όλος ο κόσμος. Η επιχείρησή σου να έχει πρόσωπο, πρόσεξε να δεις, να βγαίνει προς τα έξω, να μην φαίνεσαι εσύ, αλλά να είναι πετυχημένη. Αυτά είναι που παίζουν ρόλο και δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Εδώ όμως προχώρα στη ζωή με μέθοδο και πρόγραμμα και έχεις όλη τις ικανότητες για να πετύχεις. Λοιπόν, 11ος οίκος, pat cute, not. Ο 11ος οίκος έχει βγει μια βασίλισσα. Αυτή η βασίλισσα μπορεί να είναι στο περιβάλλον που βρίσκεσαι, το φιλικό, να υπάρχει μια γυναίκα η οποία ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου. Κυρίως, βέβαια δεν αγνοούμε και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, η οποία βέβαια είναι σοφή, πρακτική, δίνει πολύ καλές συμβουλές, έχει φροντίδα, σας αγαπάει, ή μπορεί να είσαι και εσύ, ή μπορεί όμως να είναι και γενικότερα ο συμβολισμός. Μπορεί να είναι και η μητέρα σου, ή να είναι ο συμβολισμός, ή να είναι ένα πρόσωπο. Αριθμός 66, κυρίαρχος αριθμός, μας κάνει τον αριθμό 12, μας κάνει τον αριθμό 3, αλλά και ο κύριος αριθμός που έχει αυτή η κάρτα είναι ο αριθμός 4, οικογένεια. Τέταρτος οίκος. 1, 2, 3, 4. Μπορεί να σε συναχωρεί αυτή εδώ πέρα η γυναίκα, να σου δίνει, να σου σπάει τα νεύρα, να σε συναχωρεί, να σε οθεί, να σου λέει πέτυχε περισσότερα και εσύ να παλεύεις. Και εδώ στο επαγγελματικό τομέα. Αλλά όμως, γιατί είπαμε, εδώ δείχνει το περιβάλλον, εδώ δείχνει την επιτυχία. Αν βάλω αυτό, αυτό και αυτό εδώ, τι δείχνει λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε επαγγελματικές κάρτες, φιλοσοφία ζωής, πώς πετυχαίνω, παίρνω αυτό, κάνω συνδυασμό αυτό εδώ πέρα για να εξισορροπήσω αυτό εδώ.
Σου δίνω μια λύση δηλαδή για την εξισορρόπηση. Αλλά αυτή η γυναίκα εδώ, η Βασίλισσα Πεντάκτωνο, είναι εκεί για να σε βοηθήσει. 11ο οίκο λοιπόν, πολύ θετικά φορτισμένο και αυτό εδώ. Και πάμε στο 12ο οίκο. Πολύ καλή κάρτα. Τρία πεντάκτηνο. Εγώ καιρός κυρίως, αυτή, εγώ καιρίσει αυτή η κάρτα, αριθμός 71, αριθμός 3 ο πραγματικός, 3 πεντάκτηνο έχει να σου πει το εξής, μεγάλη μεγάλη, το 12ο οίκο και το κάρμα μπορείς να το εξισορροπήσεις, μπορείς να το θεραπεύσεις, μπορείς να το γεμίσεις με θετική ενέργεια, αλλά τι απαιτεί όμως, όπα, έχει κίνηση λοιπόν, αυτό είναι καλό, έχει κίνηση, δεν έχει απομόνωση εδώ. Σου λέει όχι απομόνωση, για να δω και κάτι άλλο, 3, 3, και εδώ το 3. Ωραία. Και σου λέει λοιπόν με επικοινωνία, με συνεργασίες, με επικοινωνία με τους ανθρώπους, με το να κατανοήσεις εσύ και τα μυστικά του τι παίζει σε αυτόν τον οίκο, για το 3 πεντάκτηνο σημαίνει εξειδίκευση, σημαίνει ικανότητες. Σημαίνει επίσης ότι, κοίταξε να δεις, μπορώ... σημαίνει συνεργασίες, σημαίνει ομαδικότητα. Αυτά είναι λέξεις κλειδιά που θα σε βοηθήσουν να εξορροπήσεις το κάρμα σου, το 12ο οίκο. Να φτάσεις λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση που να πεις, ρε παιδί μου, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αυτοί είναι οι νόμοι, έτσι με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργούν. Και φυσικά κάνεις τώρα συνδυασμούς. Τι θες να δεις? Να δεις το εσένα, παίρνεις εσένα και μετά πηγαίνεις εδώ. Λες, α, ωραία, για να δω τον 7ο οίκο που είναι οι σχέσεις μου. Για να δω πώς θα θεραπεύσω αυτό εδώ πέρα. Άρα λοιπόν πώς θα το αλλάξω. Τι βγαίνει εδώ? Αυτοκράτορας. Άρα τι χρειάζεται? Πυγμή. Δεν μασάω. Ρε φίλε, δεν μασάω, όποιος και να είσαι. Καταλαβες. Έχεις ευλογίες, έχεις προστασία. Αγαπημένη ή αγαπημένη μου. Εδώ ολοκληρώσαμε, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν έχετε κάποια απορία. Κάνε όμως την εγγραφή σου, έλα στο κανάλι, φτιάχνουμε πολλά πράγματα. Και αυτό που έχω να σου πω επίσης, δες, αν δεν τα έχεις δει ή ξαναδες τα, οπωσδήποτε το διάλεξε ένα χέρι, πρέπει να το δεις. Ένα σύμβολο, διάλεξε ένα σύμβολο και αυτό πρέπει να το δεις. Εντάξει. Και αν θέλεις επίσης θα σε βοηθήσει πολύ, γιατί ισχύει για 12 μήνες. Το πανίσχυρη καρμική πύλη που έχει ανοίξει και καρμικό πεπρωμένο και μοιραίες αλλαγές. Δες τα οπωσδήποτε. Ειδικά το καρμική πύλη αρχίζει και φτάνει κοντά στις 10.000 προβολές. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει μια δυναμική, ο κόσμος το βλέπει. Μπες και δεν θα χάσεις. Φυσικά θα δεις και αυτή την ανάλυση πολλές φορές. Έτσι, γιατί αυτό εδώ είναι, είπαμε, κοίτα, είναι μια ανάλυση που μιλάω μία ώρα και 30 λεπτά, πόσο λέει εδώ. Έχει πολλές πολλές πληροφορίες και θέλει ξανά και ξανά, δεν είναι μία και έξω. Sorry, αυτές οι αναλύσεις με εμένα, εγώ έτσι τέτοιες αναλύσεις κάνω. Αυτά και τα λέμε.